Έχοντας μαζί μου Σωτήρη Δασκαλάκη, ξεκινάμε κυρίες και κύριοι το ταξίδι του απλού παρατηρητή. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε τεντωμένα τα αυτιά μας. Είναι ιστορικές οι στιγμές που περνάει το έθνος και θα τα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Ήδη τα πανιά έχουν φουσκώσει και από τη Βενετία το καράβι μας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μας, στο κομμάτι που μας έμεινε. Πάμε Συρίγο και Μανεβασιά και από εκεί στην Κρήτη και από την Κρήτη για πάνω και δεν μας τρομάζουνε αέριδες, κύματα, κακοκαιρίες και βροχές. Εμείς έχοντας ανοιχτά τα μάτια, έχοντας μια καρδιά γεμάτη συμπόνια και αγάπη για όσα τραβάει η πατρίδα μας, ετοιμαζόμαστε στο ταξίδι αυτό να σκορπίσουμε ίχνη, ίχνη, μόνο ίχνη, δεν χρειάζεται πολύ αισιοδοξίας και να τα πάρουμε τα τέρατα φαλάκι. Γιατί, γιατί μπορούμε. Έλληνας είσαι. Αλή, αλή και τρισαλή σ' αυτόνα που θα πει το χαζό αυτόνα, ρομαντικός είναι. Φοβού εμάς τους ρομαντικούς και δώρα φέροντας. Γιατί, γιατί εμείς οι ρομαντικοί και όσοι μας θεωρούν χαζούς, μαλθακούς και αγαθούς, πλανώνται πλάνιν ικτράν. Εμείς οι ρομαντικοί, το φθινόπωρο που είναι η εποχή μας, εμείς οι ζυγοί, αναστατωνόμαστε με τον Οκτώβρη, τον πιο ωραίο μήνα του έτους. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, καμιά βροχούλα. Αλλάζει η φύση και αρχίζουν να πέφτουν τα πρώτα φθινοπορεινά φύλλα. Σήμερα θα ακούμε Φίλιππα Νικολάου από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν έχουμε ούτε τραγούδια ούτε τίποτα. Όταν θα πέσουν. Άσε να λέω εγώ παπάδες. Εσύ το πρόγραμμά σου. Και αυτά τα φύλλα. Έτσι και με δεις να γονατίζω μπροστά σου και να σου λέω Φίλιππα Νικολάου θα βάλεις, Σωτήρη Δασκαλάκη ή τίποτα. Αυτό που έχουμε πει στην αρχή. Παραμύθι θα είναι όλα τα άλλα. Γιατί οι ρομαντικοί είναι και ψαγμένοι. Γιατί οι ρομαντικοί δεν τρώνε τον παπά που τον πουλάνε. Οι σημερινές συγκυρίες, η παγκοσμιοποίηση, τα διεθνή συμφέροντα, οι αγορές και τρίγες κατσαρές. Εμείς οι ρομαντικοί βλέπουμε την πραγματικότητα. Και θα ξεκινήσω λέγοντας τα άσχημα. Τα άσχημα που περνάει η χώρα μας. Και το μεγάλο ζήτημα των Σκοπίων. Που έχει, το έχουμε αναγάγει σαν πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία. Τι θα πούν οι Σκοπιανοί σήμερα. Θα πούνε ναι ή όχι. Θα πάνε να ψηφίσουν ή δεν θα πάνε. Γιατί έχει πέσει όλο το Βαλκάνιο πάνω στα Σκόπια. Να το ψήσει να πει ναι. Γιατί όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της παγκοσμιοποίησης, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι, επισκεφτήκανε τα Σκόπια. Ξαφνικά δηλαδή. Αγαπήσανε τα Σκόπια. Όλος ο κόσμος, ένα μικρό κρατήδιο εδώ δίπλα μας, προβληματικό και φτωχό. Τι συμβαίνει ρε φίλε, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
Να μπούμε μέσα, να το αποκρυπτογραφήσουμε εμείς οι ρομαντικοί που μας έχουν για χαζούς. Ωραία, φοβού τους ρομαντικούς σας λέω. Ό,τι καλό και ό,τι κακό έχει γίνει στον κόσμο, οι ρομαντικοί εμείς το κάναμε. Εμείς που δεν τρώμε παπά, το ξανά είπα και θα το ξαναπώ. Η Ελλάδα μας, αυτό το κομμάτι, το Άγιο, που από εδώ ξεπίδησε η μεγάλη Ελλάδα, σου λέει ο άλλος εσύ ρε Πόντιε, ξαφνικά ήρθες και με λες ότι είσαι Μακεδόνας και είσαι 50 χρόνια όλα στη Μακεδονία. Ναι ρε μεγάλε, σε λέω ότι είμαι Μακεδόνας, όπως σε λέω ότι είμαι Λαμιώτης, όπως σε λέω ότι είμαι Κυρκυραίος, όπως σε λέω ότι είμαι Κρήτης. Γιατί όπου και να πάω είναι η πατρίδα μου. Και όπου πάω αφομοιώνομαι σε ένα κομμάτι της πατρίδας μου. Γιατί από εκεί που ήμουνα, από εδώ ξεκίνησα. Λένε, χλεβάζουν οι συμπολίτες εδώ, άντε ρε φιλοξενούμενοι. Ποιους ρε λέτε φιλοξενούμενους, από πού φύγαμε και πήγαμε εκεί εμείς. Και γυρίσαμε και σας απελευθερώσαμε. Θα πεις, οι βουκαράδες οι Εβραίοι τόσα χρόνια εδώ πέρα, 600 χρόνια που μην πειράξανε ποτέ κανέναν. Αφομοιωθήκανε και αυτοί να τη βγάλουνε. Όταν λέω σας απελευθερώσανε, εννοώ, για να το πω όπως πρέπει, σας κάναμε πλειοψηφία στην πόλη σας. Από πού φύγαν οι Πόντιοι και πήγαν εκεί, από πού φύγαν οι Προύσαλιδες και πήγαν εκεί. Γινόταν οι αποικίες, φεύγαν από τη Μητρόπολη. Παίρνανε μαζί την Άγια Φλόγα της πόλης τους και πηγαίνανε και κάνανε μια αποικία. Και εκεί μείνανε 3-4 χιλιάδες χρόνια. Διατηρήσαμε ρε Σκοπιανοί, εμείς οι Θρακιώτες, εμείς οι Πόντιοι, εμείς οι Μυρσίνοι, εμείς οι Ιώνες, οι Σμυρνιώτες, οι Κωνσταντινουπολίτες, οι Ρουμανόβλαχοι, διατηρήσαμε τα ήθη, τα έθιμά μας, τη θρησκεία μας, την πίστη μας και πάνω απ' όλα τη γλώσσα μας και τα γράμματά μας. Σεις που λέτε ότι είστε Μακεδόνες, γιατί μιλάτε ρε Σλάβικα. Είστε το μόνο μακεδονικό κομμάτι που δεν μιλάει μακεδονικά. Εδώ όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός και βρήκε μέσα στη Θεσσαλονίκη το 20% Έλληνες, όλοι μιλούσαν ελληνικά. Οι Κωνσταντινούπολιτες μιλούσαν ελληνικά μέσα στα σπίτια τους. Οι γιαγιάδες που ήρθαν δεν ξέραν τουρκικά. Οι Πόντιοι χαμένοι στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας μιλούσαν ελληνικά οι άνθρωποι. Γιατί ήταν Έλληνες. Από εδώ ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και καλά που ξεκίνησε και πήγαν εκεί, γιατί βγάλανε, γιατί αυτοί που μείνανε εδώ στην Ελλάδα πάθανε τη μεγαλύτερη καταστροφή. Με μένος, με μίσος πέσανε πάνω οι νεοχριστιανοί σε ό,τι ελληνικό υπήρχε και δεν τολμούσαν να πειράξουνε. Εκεί ήτανε κομμάτι δυνατό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μετά της Βυζαντινής. Εδώ ήταν το μίσος τους. Εδώ το Λίκνο. Εδώ που ήταν ο Όλυμπος. Εδώ που ήταν το μαντίο των Δελφών. Εδώ που ήταν η Ολυμπία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το μαντίο της Ελευσίνας, τα Ελευσίνια Μυστήρια. Της Δοδόνης. Εδώ ήταν όλη η ιστορία. Και εδώ όρμηξε πάνω ένα ολόκληρο Βυζαντινό κράτος να το καταστρέψει και το αφάνισε, με αποτέλεσμα το σλαβικό φύλο που άρχισε να κατεβαίνει κατά εκατομμύρια να φτάσει σε ένα σημείο να ελέγχει τη Θεσσαλία, την Αττική και τα 3/4 της Πελοποννήσου. Έως ότου ένας Μακεδόνας αυτοκράτορας, ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, με τον αδερφό του τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο,
ο οποίος ήταν στην Κωνσταντινούπολη, ο άλλος ήταν στο στρατό, ο Βασίλειος, ελευθερώσαν γύρω στο 1000 την Ελλάδα του Σλάβους και διώξανε το Σλαβικό το φύλο. Άλλοι όσοι μείνανε αφομοιώθηκαν και από τότε ξαναμπήκανε μέσα το 40 με τους Γερμανούς. Υπάρχει το Σλαβικό φύλο που ήτανε ο μεγαλύτερος εχθρός της Ρωμιοσύνης. Το μυαλό τους είναι πως θα πάρουν τη Μακεδονία, πως θα πάρουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πως το τεράστιο αυτό Σλαβικό φύλο στο οποίο ανήκει τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η Σερβία, η Σλοβενία. Η Ρουμανία όχι, δεν είναι Σλάβοι. Η Ουκρανία, η Ρωσία, όλοι αυτοί μιλάνε την ίδια γλώσσα. Είναι όπως είμαστε εμείς με τους Κύπριους. Η διαφορά των Βουλγάρων με τους Ιουγκοσλάβων είναι τις διαφορές που έχουμε εμείς με τους Κύπριους. Πολλές φορές μεταξύ τους υπάρχουν έρηδες, αλλά όταν θα χρειαστεί μονιάζουνε. Και τα Σκόπια είναι για όλους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ρώσων, οι οποίοι παίζουν και αυτοί τα παιχνίδια τους τώρα. Και το βλέπουμε. Είναι αυτοί που θέλουν να μην γίνει συμφωνία, διότι οι Ρώσοι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν βάση στα Σκόπια για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στη Μεσόγειο μέσω του Αξιού ποταμού και την υφαλοκρηπίδα που δικαιούνται να έχουν λιμάνι εκεί που εκβάλλει ο Αξιός ποταμός. Και λέω εγώ τώρα, περικυκλωμένοι από παντού, με ποιους ρε φίλε θα πάμε? Με αυτούς δεν υπάρχει καμία αυτή, να ξέρετε. Μπορεί να υπάρχει άμα μπουν στο ΝΑΤΟ, στην ΕΟΚΣΟ, αυτά και τα λοιπά. Για 50, 100 ίσως χρόνια, 200. Να είναι ήρεμοι να κάνουν μέσα σε μια κοινωνία των εθνών. Με την πρώτη ευκαιρία το μυαλό τους είναι να εισβάλλουν στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Σε διαφέρει η Αθήνα ή η Πελοπόννησο? Εδώ, από εδώ θα μπουνε. Από εδώ ανοίγει θάλασσα. Οι αυτοκρατορίες είναι πλέουσες πάνω σε πλοία. Όποιος ελέγχει τη θάλασσα ελέγχει τον κόσμο. Και αυτοί δεν έχουν θάλασσα. Από πού θα μπουνε? Από την Ιταλία? Δεν μπορούνε. Από την Αλβανία? Δεν τους γουστάρουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί είναι κράτος ανάδελφο, όπως είμαστε και εμείς. Οι Αλβανοί, οι μισοί Αλβανοί ανήκουν στη φυλή των Μολοσσών και των Ιλυριών, παλιά ελληνικά φύλλα, και το ξέρουνε. Είδατε για πότε μάθανε ελληνικά? Λέγανε με τους Σέρβους, ρε εσύ οι Σέρβοι πώς θα μαθαίνουν τα ελληνικά? Και ο Σομπάγεβιτς με το που ήρθε σε ένα μήνα μιλούσε ελληνικά. Και την έψαξα. Άρα λέει, δεν... μια φορά βγάλαν τον Μπάγεβιτς τότε στους βομβαρδισμούς της Σερβίας να μιλήσει για τους βομβαρδισμούς και τα λοιπά. Ένα κρίκ που ακούγεται και στον αέρα, ή μόνο εγώ τα ακούω? Όχι, μόνο εγώ τα ακούω. Και τον είχαν εκεί πέρα η Χατζη Νικολάου να μιλήσει και δεν ήξερε να πει γρή. Γιατί το μόνο που μαθαίνανε ήταν 200 λέξεις γύρω από το ποδόσφαιρο. Παίξαμε καλά, μας αδίκησε ο διαιτητής, δεν ήταν γκολ, χτύπησε δοκάρι, έκανε αλλαγές. Θα δουλέψουμε από εβδομάδα, σοβαρότητα, και το κρύο, το σέρβικο, τον παπά εκείνο που πουλούσανε. Η σέρβικη κλίκα που υπήρχε και ο ένας βοηθούσε τον άλλον, και καλά κάνανε. Μας ψηρίσαν για πολλά χρόνια. Εννοώ λοιπόν ότι οι μόνοι που πάντα ήταν εδώ
Όπως και οι Έλληνες είναι οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί δεν είναι Σλάβοι. Οι Αλβανοί δεν είναι Άβαροι. Δεν είναι Γότθοι. Δεν είναι Βυσιγότθοι. Είναι Αλβανοί. Η μισή, ένα κομμάτι από αυτούς, είναι από τον Αλβανό ποταμό, από την Κασπία θάλασσα που κατοικήσανε. Από τα Τύρανα και πάνω, και οι πολλοί είναι από τα Τύρανα και κάτω, βορειοϋπηρώτες, αρβανιτάδες, οι οποίοι τους έβαγε το καθεστώς εκεί και δεν ξέρουν, για με το που έρχονται εδώ πέρα καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και από την άλλη μεριά, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, ο μεγάλος μας φόβος που μπορεί να γίνει, για φανταστείτε, μία περίοδο φιλίας μεταξύ της Αλβανίας, της Ελλάδος και της Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία το 50%, το 70% να μην σας πω, είναι Έλληνες. Και οι Τούρκοι που έγινε στην ανταλλαγή πληθυσμών που φύγαν από εδώ και πήγαν εκεί, και αυτοί οι Έλληνες ήταν. Εγώ έχω γνωρίσει όταν είχα πάει πριν από 20 χρόνια, 25, στη Μερσίνα κάτω, για κάτι δουλειές που είχα, και είπα εκεί πέρα στη ρεσεψιονίστη, υπάρχει κάποιος, γιατί τα αγγλικά κι εγώ, μπάση περιπτώσει, δεν έμαθα. Κάποιος να με, εδώ να ξέρει κανείς ελληνικά εδώ στη Μερσίνα, το ξενοδοχείο λεγόταν Χώστανε. Το είχαν τρία αδέρφια, ο τρίτος είχε πάθει και μια τρέλα γιατί είχε πολεμήσει στην Κύπρο. Αυτό τον έκανε αυτό, αυτός εδώ Σωτήρη, ο μεγάλος αδερφός που έκανε και το κουμάντο. Μια μέρα τον είδα να παίζει τάβλη και κάθισα κι εγώ δίπλα και έβλεπα, έβαλα και το ουσκάκι μου και παρακολουθούσα που παίζανε τάβλη. Μου λέει είχα το διερμηνέα έναν Τουρκοέλληνα από την Κύπρο. Από την Κύπρο, συγγνώμη, από την Κρήτη. Ήξερε τα ελληνικά και μιλούσε κρητικά ελληνικά. Εν πάση περιπτώσει συνεννοηθήκαμε. Και κάθισα και είδα, του λέω, απέξουμε μαζί. Μου λέει, πόσα παιχνίδια παίζεις. Λέω, τέσσερα είδα που παίζονται και τα τέσσερα τα παίζω. Και πόρτες και πλαγωτό και φεύγα και γιούλ. Μου λέει, θα παίξουμε στα 7, του λέω στα 7. Μου λέει, τα βλέπεις τα δύο μου χέρια. Του λέω, ναι. Λέει, μου κάνεις τρία παιχνίδια, θα τα κόψω και τα δύο. Λέω, εντάξει. Καθόμαστε και παίζουμε, καλός ταυλαδόρος. Και τον κερδίζω 7-0. Είχα ζάρι, ρε φίλε. Άκουγε το ζάρι, ό,τι ήθελα το έφερνα. 6-5, εξάρι, τριάρι, ασόδιο ήθελα, ασόδιο έφερνα. Και με κοιτάζει όταν τελείωσε 7-0, μαζευτήκαν από πάνω ο κόσμος και έβλεπε. Μου λέει, κάτσε εδώ, λέει, μη φύγεις. Έρχομαι. Φεύγει και γυρίζει, μου φέρνει ένα τάβλι βελούδινο και πέτσινο. Ένα κομψοτέχνημα, ένα έργο τέχνης. Μέσα τα πουλια φιλντεσίνια, έχεις τέτοιο. Μια θήκη πέτσινη όπου έβαζες κάτι τεράστια πουλια και τα ζάρια τα κουνούσε και το πετούσε με τη θήκη, δεν το πιάνε στα χέρια καθόλου. Ένα αριστούργημα. Λέει, αυτό, λέει, το πήρα στη Συρία. Βγήκα πρώτο σε ένα διαγωνισμό ταβλιού και το κέρδισε. Δεν αξίζει, μου λέει, να το έχω, πάρτο. Και το πήρα να πω, το έχω στο σπίτι μου ακόμα. Το έχω στο σπίτι μου. Δεν αξίζει, λέει, να το έχω, πάρτο. Του λέω, σε παρακαλώ, λωτοζάρι, βρε πάρτο, μου λέει. Τέτοιο πράγμα, λέει, δεν έχω πάθει στη ζωή μου. Μπάς περιπτώσει, ήθελα να πω ότι εκείνος μου μιλούσε με τέτοια αγάπη για την Ελλάδα και για την Κρήτη που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ενώ, λοιπόν, ότι και αυτοί που φύγαν από εδώ οι Τούρκοι και πήγαν εκεί, αυτοί που είναι στη Θράκη είναι Έλληνες. Η μισή Κωνσταντινούπολη είναι Έλληνες, η Σμύρνη εκεί πάνω, η Πόντη, και για 2-3 εκατομμύρια πόντιους. Εδώ ήρθαν 1,5 εκατομμύρια, οι άλλοι 1,5 τους σφάξανε, σφάξανε κιόλας. Σφάξανε 200-300 χιλιάδες, αλλά και πολλοί μείνανε. Και κάτω στα υπόγειά τους έχουν και σημαίες και εικόνες,
Και γι' αυτό του Μωάμεθ τον τάφο μόλις τον ανοίξανε πριν από κάποια χρόνια τον ξανακλείσανε αμέσως. Γιατί ήταν γεμάτη σταυρούς και θυμιάματα μέσα. Λοιπόν, προτιμώ λοιπόν να τα έχω καλά με τους Αλβανούς και τους Τούρκους και θα το εξηγήσω αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί αυτοί ένα έχουν στο μυαλό τους, να μπουν στη Θεσσαλονίκη, στον πύργο το Λευκό και να έχεις τραγούδια και χορούς σλάβικους. Πού? Στη Θεσσαλονίκη, της Θεσσαλονίκης στην πόλη, την αδερφή, ετεροθαλή αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου, του μεγάλου βασιλιά, του μεγάλου βασιλέα της Μακεδονίας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το λίμπερο της καρδιάς σας. Ακούτε το λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Λέγαμε λοιπόν ότι ο αγώνας Ολυμπιακού ΠΑΟΚ δεσπόζει σήμερα. Όμως έχουμε άλλες 2,5 ώρες εκπομπή και θα μιλήσουμε και θα πούμε και πολλά για τον αγώνα αυτόν. Είναι ιστορικός ο αγώνας ο σημερινός του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Συγκρούονται οι δύο τεράστιες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο αυτοκράτορας Ολυμπιακός με αυτόν που αμφισβητεί την αυτοκρατορία του. Τη νέα μεγάλη οικονομική δύναμη του Ιβάν Σαββίδη, που έχοντας μαζί του μία ανθρωποθάλασσα, προσπαθεί να ταράξει τα λιμνάζουσα νερά του ελληνικού κατεστημένου και να τα βάλει με τις υπερδυνάμεις που λέγονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Για τους χάρτινους είναι μια αναλαμπή, μια πυργολαμπίδα, αλλά δεν πάβει να είναι. Έχουν για αυτή τη δυναμική τους. Αυτές τις τρεις μεγάλες δυνάμεις του σάπιου ελληνικού κατεστημένου που δεν κατευθύνουν μόνο το ποδόσφαιρο. Τις οικονομικές υπερδυνάμεις που καταδυναστεύουν τον ελληνικό λαό και γίνανε αιτία να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, ανήμποροι, άφραγοι, χωρίς συντάξεις, χωρίς δουλειές και πάνω απ' όλα χωρίς παιδιά. Δεν γεννάνε οι οικογένειες, χωρίς παιδιά, χωρίς μέλλον. Όμως ξεχνάμε κάτι, την κυψέλη που λέγεται Ελλάδα και το μέλλον που έχουμε δίπλα μας, που μπορεί να περνάει δύσκολες, αλλά είναι εδώ. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά αναγγείλω ότι τελείωσε τη σύνταξη της εκπομπής έξω και είναι εδώ ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ζωής μου, ένα παιδί που δεν το ξεχωρίζω από τα παιδιά μου, μια καλή γλυκιά συνεργάτηδα, η Αποστολή Αντοβόλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Αποστολίτσα. Τώρα θα φροντίσει και ο Σωτήρης να ακούω λίγο καλύτερα τη φωνή μου. Γιατί, να παιδί μου, μην φωνάζω πολύ, δεν θέλω να φωνάζω πολύ. Δε, και όταν φωνάζεις βγάζεις μια τσιρίδα. Ναι, βγαίνει ένας εκνευρισμός, βγαίνει. Είναι μια τσιρι... Η φωνή σου είναι λίγο τσιριχτή. Ε? Είναι τσιριχτή όταν κάτι δεν πάει καλά, ναι, ή όταν, ναι, κάτι πάει πάρα πολύ καλά. Πάλι τσιρίζει. Πάλι τσιρίζει. Τι θα την κάνω. Λέγαμε λοιπόν, Αποστολή, τις δυσκολίες. Το Σκοπιανό σήμερα. Το Σκοπιανό. Την συμφωνία των Πρεσπών. Απασχολεί. Απασχολεί τον τύπο. Λέω όμως από την άλλη μεριά ότι κόσμο. Επί... από το 600-700-650 που φανήκαν οι Σλάβοι, mm-hmm, στα Βαλκάνια, μέχρι τότε που έπεσε η πόλη το 1453, υπήρχαν συνεχόμενοι πόλεμοι μεταξύ του Βυζαντίου και των Σλάβων. Σλάβοι και Πέρσες, Σλάβοι και Πέρσες. Εξασθενήσαν το Βυζάντιο, αλλά εξασθενηθήκαν και οι ίδιοι.
με αποτέλεσμα να βρούνε δρόμο και να μπουν οι Τούρκοι. Και οι Σλάβοι ένα πράγμα έχουν στο μυαλό τους. Πώς θα βγουν στη θάλασσα. Και για να βγουν στη θάλασσα πρέπει να περάσουν από τη Μακεδονία. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι Σλάβοι, τα Σκόπια, δεν είναι τα 2-3 εκατομμύρια που είναι αυτό το κρατήδιο. Είναι 350 εκατομμύρια Σλάβοι από πίσω τους. Οι οποίοι, πάνε πείραξε τους. Νομίζεις θα σε αφήσουν οι Βούργαροι, οι φίλοι μας, τα αδέρφια μας, οι Σέρβοι. Σλάβοι είναι κι αυτοί. Ή οι Ρώσοι, ή δεν παίζεται παιχνίδι με τους Ρώσους, ή δεν χτυπάνε τον Ιβάν Σαββίδη. Γιατί μέσω του ΠΑΟ και τη δυναμική που έχει αποκτήσει μπαίνει σε δουλειές, αγοράζει λιμάνια, αγοράζει ξενοδοχεία, αγοράζει, κάνει επενδύσεις των Ρώσων πάντα στη Μακεδονία ή δεν πάει στην Αθήνα. Εννοώ λοιπόν ότι στη σημερινή εποχή θα πρέπει να αλλάξουμε πλεύση και να κοιτάξουμε να κάνουμε μια εξωτερική πολιτική που να... Έτσι. Φροντίζει οι γείτονές μας να θωρακίσουμε μάλλον το κράτος μας. Το κράτος μας. Με βάση τις καλές σχέσεις που μπορεί να έχουμε με την. Καλές, κακές. Εμείς πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι. Γιατί αν θα σε βρούνε αθωράκιστο, ούτε η ονομασία θα παίξει ρόλο, ούτε Βόρεια Μακεδονία ή Νότιο Μακεδονία ή Ανατολική. Θα κάνουν τελικά ντου. Όμως να προστατευτείς εάν δεν υπάρχει μια σύμπραξη και μια καλή εξωτερική πολιτική με μεγαλύτερες δυνάμεις. Έτσι, όπως μπράβο. Είναι η... για κάποιους η Ρωσία, για άλλους η Αμερική, εν πάση περιπτώσει, ναι, τουλάχιστον μαζί δυναμικές. Σου, μαζί σου. Ένα αυτό το θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Εμείς είμαστε σε μια μεγάλη δύναμη. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ναι. Είμαστε στην ΕΟΚ. Είμαστε στις διεθνείς αγορές. Έχουμε το κομμάτι μας. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν δύο λαοί δίπλα μας, οι οποίοι πιστεύω ότι με αυτούς πρέπει να κάνουμε πολιτική. Αυτό που είπες προηγούμενα. Και αυτό δεν είναι άλλο από τους Αλβανούς, οι οποίοι Αλβανοί είναι σαν τους Έλληνες. Δηλαδή πάντα υπήρχαν εκεί. Ναι. Δεν είναι Σλάβοι που κατεβήκανε. Mm-hmm, mm-hmm. Και από την άλλη μεριά οι Τούρκοι. Οι οποίοι είναι μια πασπερμία λαών με τους πιο... Το πιο μεγάλο κομμάτι να είναι Έλληνες, οι οποίοι τουρκέψανε διότι δεν γινόταν διαφορετικά και έχουμε κοινά συμφέροντα και στο Ιόνιο πετρέλαια να βγάλουμε με τους Αλβανούς mm-hmm. και τα πετρέλαια του Αιγαίου να τα βγάλουμε με τους Τούρκους. Δεν είναι δυνατόν, επειδή εμείς έχουμε την υφαλοκρηπίδα και έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, να αποκλείσουμε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι και αυτοί έχουν υφαλοκρηπίδα. Σου λέει ο Τούρκος, ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Δηλαδή τα πετρέλα είναι 10 χιλιόμετρα από τις ακτές μου και εγώ επειδή δεν έχω νησιά, τα βγάλεις μόνος σου. Δεν ξέρω, εκεί που θα τα βγάλω με τους Ισραηλίτες, τους Αιγύπτιους, εγώ ήθελα να βγάλω τα πετρέλα με τους Αλβανούς και τους Τούρκους. Είναι μια κίνηση διπλωματίας που μπορεί να επιφέρει ηρεμία αυτή με το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό θα υπάρχει για πάντα διότι το συντηρεί η Ρωσία. Δεν πρόκειται να λείψει το Σκοπιανό. Το μυαλό αυτονών αποστολία είναι να μπουν στη Θεσσαλονίκη. Όχι τώρα. Πάντα. Επί εκατοντάδες, χιλιάδες μπορούμε να πούμε. Από το 600 που ήρθαν εδώ πέρα, το μυαλό τους είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορέσανε ποτέ να μπουν στη Θεσσαλονίκη. Φτάσανε στην Αθήνα. Μπήκανε στην Πελοπόννησο. Κατακτήσανε την Πελοπόννησο και την Αττική. Στη Θεσσαλονίκη δεν πήγαν όμως. Mm-hmm. Και μετά ο αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Βουργαροκτώνος με την εκστρατεία που έκανε τους έδιωξε. Μετά 300 χρόνια. 300 χρόνια τα είχαν αυτά τα μέρη. Από το 700 μέχρι το 1000. Και εκεί τους έδιωξε. Από τότε δεν ξανάρθανε. Έγινε και εκείνο τώρα που τους τύφλωσε και τα λοιπά. Δεν θέλω να το λέω. Δεν με βρίσκει σύμφωνο τέτοια θέματα. Ακόμα το θυμούνται. Μισό λεπτό παρακαλώ. Είμαι στον αέρα, σε παρόγω. Από τότε, από το 1000 και μετά δεν ξανά, αλλά γίνανε αυτά. Εννοώ λοιπόν ότι με τους Σκοπιανούς, επειδή δεν είναι αυτοί οι οποίοι πουλάνε αυτό το τζαμπουκά. Είναι οι Βούργαροι, είναι οι Σέρβοι, είναι οι Βόσνοι, είναι οι Κροάτες, είναι οι Σλοβαίνοι, είναι οι Ρώσοι.
Το μυαλό τους είναι πώς θα μπουν στη Θεσσαλονίκη για να βγούνε, να βρούνε διέξοδο. Και από την άλλη μεριά εμείς θα πρέπει να θωρακιστούμε. Και πάνω απ' όλα, Αποστολία, θέλω να μου βάλεις μέσα στο πρόβλημα της νεολαίας. Γιατί δεν παντρεύεστε? Γιατί δεν κάνετε 2 και 3 και 4 παιδιά? Γιατί μας φτάσατε στο σημείο να παίρνουμε 450 ευρώ και ούτε 500 μισθό? Γι' αυτό. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι η οικονομική αυτή κρίση επηρέασε τις διαπροσωπικές σχέσεις, διότι για να μπορεί κανείς να ονειρευτεί, ναι, δεν αρκεί η διάθεση, η πρόθεση και το συναίσθημα, πρέπει και η καθημερινότητα να βοηθά. Και όταν η καθημερινότητα σε αναγκάζει να τρέχεις από το πρωί ως το βράδυ και να κάνεις 1, 2 και περισσότερες εργασίες προκειμένου στις υποχρεώσεις σου να είσαι τυπικός και συνεπής, χάνεις από την επένδυση σε χρόνο και ποιότητα που θα μπορούσες σε σχέση με τους φίλους, τον σύντροφο, την οικογένεια. Γι' αυτό. Δεν ξέρω πόση ευθύνη φέρει η νεολαία. Είμαι σίγουρη ότι φέρει ευθύνη, γιατί δεν εμπλέκεται. Το κομμάτι που του, δεν εμπλέκεται σε διαδικασίες για να προσπαθήσει να βελτιώσει κάπως την δύσκολη συνθήκη στην οποία έχουμε. Δεν βελτιώνεται, Αποστολία. Είναι αυτό που είπες περιέλθει 7 χρόνια, 8 τώρα. Ότι όταν χρειάζεται να έχεις 2 δουλειές, πώς θα κάνεις 3 παιδιά? Και δεν λέω εγώ τώρα για την νεολαία που είναι στο επίπεδο το δικό μου των παιδιών και το δικό σου. Α, πάρω και τους πλούσιους που ξέρω. Ένα παιδί και αυτό προβληματικό το βγάζουν, γιατί το έχουν παραχαϊδεμένο και κακομαθημένο. Και αυτοί δεν κάνουν παιδιά. Και αυτή τη στιγμή αρχίζω και βλέπω κάτι που με φρικάρει. Ότι όπου πάω βλέπω άσπρα μαλλιά. Ναι, ο ελληνικός λαός γυρνά, ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας προς τα πάνω, γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα. Αλλά... Και ένα κομμάτι που έφυγε έξω. Εκτός από φυσικά. Πόσο και αυτό είναι 800.000 νεολαία. Και υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Όλοι αυτοί που μένουν και επιλέγουν να μην μπουν σε μια διαδικασία που μπορεί να τους αγχώσει, να τους στρεσάρει και να τους ταλαιπωρήσει περισσότερο στα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Γιατί ένα παιδί μαζί με τα πολλά θετικά φέρνει και ευθύνες. Βέβαια. Έχει και πάρα πολλές ευθύνες. Αν, θέλεις, λέει... αν είσαι τουλάχιστον συνειδητοποιημένος και υπεύθυνος, πρέπει να αναλογιστείς ότι ένα παιδί δεν έρχεται απλά στη ζωή. Θα πρέπει να μεγαλώσει, να τραφεί, να πάει του δώσει τα εφόδια. Επίπεδο που είναι τα άλλα τα παιδιά, να ξέρει τις ξένες τους γλώσσες, να πάει στον μπαλέτο. Να επιμορφωθεί. Να επιμορφωθεί. Η μόρφωση είναι τεράστιο λειτουργήμα. Έτσι. Οικονομικό. Ο ένας δάσκαλος, ξέρεις τι τράβησα εγώ με τα δύο τα παιδιά. Και εσύ είχες αδερφή. Ο ένας δάσκαλος έμπαινε, ο άλλος έβγαινε. Άλλος για τα μαθηματικά, άλλος για τη φυσική, άλλος για τα αγγλικά. Ο ένας έμπαινε και έβγαινε. Κέντρο διερχομένο το σπίτι. Και εγώ να τρέχω σαν τον τρελό να πούμε να μπορέσω να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου. Με αποτέλεσμα όταν τελειώνουν αυτά και εσύ αδυνατίζεις από δυνάμεις. Από πόρους, ναι, που μπορεί να έχεις. Έτσι. Και τα παιδιά αυτά που είναι έτοιμα να προσφέρουν στην κοινωνία, σηκώνονται και φεύγουν. Και πόσα λεφτά έχει δώσει το ελληνικό κράτος, γιατί ένα παιδί από τη στιγμή που γεννιέται, το ελληνικό κράτος το φροντίζει. Mm-hmm. Αυτό που μπορεί. Παραδείγματος χάρη, γεννιέται άμα είναι ασφαλισμένη σε μια κλινική και πληρώνει τη γέννα εκεί. Πάει στο σπίτι, με το που θα γίνει 2-3 χρονών θα πάει στο νηπιαγωγείο, στο προνήπια, θα πάει στα νήπια, θα πάει στο δημοτικό, θα πάει στο γυμνάσιο, θα πάει στο λύκειο, θα πάει στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά το ελληνικό κράτος τα πληρώνει, σύν αυτά που πληρώνει ο γονιός. Και μόλις ετοιμαστεί όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή το έκανε σε ένα σπίτι ολόκληρο, έρχεται ο άλλος και στο παίρνει χωρίς να έχει δώσει μία. Δηλαδή το στέλνει στο παιδί σου αυτό που επένδυσε το ελληνικό κράτος και εσύ και η γυναίκα σου και οι γονείς σου ενδεχομένως που βοηθάνε. Το παίρνει ο Γερμανός έτοιμο να επενδύσει με την τεχνογνωσία του στη δική του αγορά και να την αναπτύξει. Που δεν έχει δώσει δεκάρα ο Γερμανός. Να στο φέρει μέχρι αυτή την ηλικία. Ναι, σαφέστατα κάτι πάει λάθος, κάτι πάει λάθος. Ακόμα και η εκπαίδευση βλέπουμε ότι κάνουμε στροφή.
Η ιδιωτική εκπαίδευση έχει αρχίσει όλο ένα και περισσότερο να ακμάζει. Σε λίγο δεν ξέρω αν θα είναι εφικτό ένα παιδί που δεν έχει μεγαλώσει μια οικογένεια χωρίς πόρους οικονομικούς ιδιαίτερους για να το στηρίξει. Πέραν της βασικής του μόρφωσης, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φύγει να κάνει σπουδές στο πανεπιστήμιο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Για μεταπτυχιακό δε και διδακτορικό δεν το συζητώ. Πλέον υπάρχουν προγράμματα που δεν υπάρχουν στα δημόσια πανεπιστήμια και θα μπορούσε κανείς να μπει με μια υποτροφία πιθανά. Το βίωσα και τα προηγούμενα χρόνια. Γνωστοί, οικογενειακοί φίλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, όχι στον ιδιώτη που θα μπορούσαν οι αμοιβές τους να έχουν καθυστερήσεις, οι περικοπές να είναι σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Δημόσιοι υπάλληλοι που εκεί τουλάχιστον, ανεξάρτητα από τις συνθήκες ή το ταβάνι που μπορεί να έχεις μισθολογικά, έχεις μια ασφάλεια. Ότι κάθε 15 και 30 μπορείς να προγραμματίσεις τις υποχρεώσεις σου. Έτσι. Ακόμα και αυτοί λοιπόν, επειδή δεν περίμεναν αυτή η οικονομική κρίση να φέρει τέτοιες μειώσεις στα μισθολογικά τους και είχαν υποχρεώσεις, είχαν δάνειο για το στεγαστικό τους. Είχαν τα ανοίγματά τους, τα αυτά τους, οι άνθρωποι. Ναι, ίσως βέβαια. Όχι υπερβολές, μπορεί για μια καλή καθημερινότητα, μια πιο εύκολη καθημερινότητα. Ναι, όταν υπάρχει σπίτι ταβάνι, μου και το αυτοκίνητό μου. Όταν υπάρχει ταβάνι, έτσι. Δηλαδή. Όταν σου κατεβάζουν αυτό το ταβάνι. Έτσι. Βία και χωρίς να έχεις προλάβει. Όχι, χωρίς υπερβολές και χωρίς υπερβολές να είναι. Όταν σου κατεβάζουν το ταβάνι. Δεν βρίσκεται έχει ελπίδα ο δημόσιος υπάλληλος. Πώς έχει ο να βρει την άκρη, ναι. Να κάνει μια τρίτη, ξέρω εγώ τι, και να, ξέρω, να βγάλει ένα. Ναι, ναι. Είναι σίγουρα περιορισμένος. Οπότε κατήφθηναν τα παιδιά τους να δηλώσουν σχολές στην πόλη που ζουν, και όχι μόνο στην Κοζάνη από που εγώ κατάγομαι, αλλά και από άλλες πόλεις γνωστοί και φίλοι, για να αποφύγουν να έχουν ένα παιδί να σπουδάζει σε άλλη πόλη που θα χρειαστεί φυσικά ενίκιο. Θα προσθέσει. Τουλάχιστον θεώρησαν ότι έτσι θα μπορεί να ζει στο σπίτι του, να φάει το φαγητό του, γενικότερα να είναι πιο εύκολη η διαβίωση του. Αυτό όμως σημαίνει ότι με περιορίζεις, λέει ένα παιδί, περιορίζουν τα παιδιά τους να επιλέξουν σχολές που βρίσκονται στην πόλη, όχι αυτό που πιθανά να αξίζουν ή αυτό που ονειρεύονταν, αλλά αυτό που μπορούν πια. Που μπορούν πια. Δηλαδή στο... να θέλεις να γίνεις κτηνίατρος και απά να δηλώνεις ότι θα γίνεις... Λογιστική στο τρίκος άνης, γιατί μπορείς στο πανεπιστήμιο που υπάρχει σχετικό με τα γεωλογικά που έχουμε λόγω της ΔΕΗ να μην μπορείς να μπεις. Να μην μπορείς. Ή να μην θέλεις. Οπότε να υποχρεούσε να σπουδάσεις και τελικά να επαγγέλασε κάτι για μια ζωή, επειδή δεν έχεις τη δυνατότητα να σπουδάσεις αυτό που αξίζεις, που έχεις καταφέρει μετά από πολλά χρόνια σπουδών από το... δημοτικό μέχρι το λύκειο, γιατί οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα. Πολύ σοβαρές καταστάσεις. Στην προηγμένη Ελλάδα του 2018, το βλέπω τώρα. Το συζητούσα με δύο φίλες, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εγώ έχω την τύχη να το ζήσω, στη ΣΕΦΑ, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που σχετίζεται με τη διοίκηση αθλητισμού, τελειώσαν οι αιτήσεις την Παρασκευή, με τη διοίκηση αθλητισμού και στελέχωση, εν πάση περιπτώσει, δομών αθλητικών, μιας και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κενό. Δεν έχουμε στελέχη που είναι εκπαιδευμένα να διοικήσουν αθλητικές δομές στη χώρα μας, γι' αυτό και γίνονται λάθη. Τώρα όμως που φαίνεται ότι το δρομικό κίνημα, οι ποδοσφαιρικές μας ομάδες που όλο ένα και περισσότερο κατακτούν κομμάτι του ευρωπαϊκού αθλητισμού, δηλαδή έχουν μεγαλύτερη υπόσταση, υπάρχει ανάγκη να έχουμε στην αγορά εκπαιδευμένα στελέχη που θα ηγηθούν τέτοιων αθλητικών οργανισμών. Το μεταπτυχιακό αυτό είναι πληρωτέο, δεν είναι δημόσιο. Οπότε κάποιος που δεν μπορεί να καταβάλει τα δίδακτρα, αλλά έχει ολοκληρώσει μια σειρά σπουδών και αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να πιστοποιείται με ένα πτυχίο που θα λέει ότι εγώ είμαι στέλεχος, μπορώ να διοικήσω. Δεν θα μπορεί. Γιατί δεν έχει την οικονομική δύναμη οι γονείς, δεν έχουν... να κάνουν το μεταπτυχιακό. Και θα είναι για τους λίγους, για αυτούς που τα καταφέρνουν, για αυτούς που οικονομικά μπορούν. Οπότε η ψαλίδα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Αυτό βρέχει έξω. Είναι αυτή η βροχή που δημιουργεί ρομαντικά συναισθήματα που μπορείς να περπατήσεις χωρίς να γίνεις παπί. Αλλά να νοτήσεις λίγο το. Φοβού τους ρομαντικούς γιατί είναι επικίνδυνοι. Εμείς είμαστε. Είμαστε. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Κι άμα ο αέρας σου χαλάσει τα μαλλιά, τι κάνεις? Άμα μου χαλάσει τα μαλλιά, ξέρω εγώ. Εδώ κοντά μας, πολύ κοντά μας. Θα τρουπόζω στο κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Ολύμπου 23-231-0-515-017. Το πιο in κομμωτήριο της περιοχής μας, το πιο όμορφο κομμωτήριο της πόλης, με το πιο φτηνό
με την πιο φθηνή αμοιβή, μόνο 5 ευρώ κούραμα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, το κομμωτήριο για όλη την οικογένεια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Λίμπερο 107,4, ακούτε Γιώργο Συρίγο και Αποστολή Αντοβόλη. Ή νομίζω ότι έφτασε η ώρα να επικοινωνήσουμε με το κοινό, να ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε Σκοπιανό, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε και το ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Δύο τεράστιες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, δύο κολοσσοί. Νομίζω ότι είναι και οι πραγματικά πολύ μεγάλες ανθρώπινες δυνάμεις, λαοπρόβλητες και λαοφιλείς σύλλογοι, γιατί κατά τα άλλα πιστεύω ότι όλο το σύστημα είναι με τον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι το πραγματικό σύστημα. Το οποίο είναι σε χειμέρι ανάρκη. Κοιμάται. Είναι καλά. Λαγοκοιμάται μήπως. Το λέμε αυτό στην περιοχή μου. Δηλαδή, ναι. Κάνω με ό,τι, αλλά αντιλαμβάνομαι γύρω γύρω τι γίνεται. Έτσι. Και ξυπνάω και σηκώνομαι. Κάνω τη στιγμή που θα χρειαστεί. Ναι, ναι. Και σε πιάνω εσένα στον ύπνο. Ναι, ναι. Μ' αρέσει, πού το έχετε αυτό στο... Ναι. Εκεί, στην Κοζάνη. Κοζάνη, τη θρυλική Κοζάνη. Την εξωτική Κοζάνη. Πάμε σε γραμμούλες πριν αρχίσουμε με ευχές, με το στίγμα το σημερινό, όπως έδωσε και ο ΑΣ ΠΑΟΚ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ στον ποδοσφαιρικό δικέφαλο του Βορρά. Σιγά σιγά όμως την πορεία της εκπομπής. Στην Τραπετσόνα που μας ακούνε ο φίλος ο Νίκος από τα Γιαννιτσά και μια παρέα από καμιά πενινταριά Ολυμπιακή που κάθονται και τα πίνουν και ετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα από τώρα. Πάμε λοιπόν στις γραμμές. Για πάμε, καλημέρα σας. Καλημερίζω το δίδυμο. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ποιος κύριος είστε, παρακαλώ? Ο Πασχάλης Ολυμπιακάρας. Α. Και χαιρετίζω τα τέσσερα άτομα στον Πειραιά που πίνουν ούζο με τον... Με τον Νικόλα. Με τον Νίκο. Εσύ εδώ πέρα τι είσαι? Είσαι, πώς το λένε δηλαδή, εξωμότης. Δηλαδή. Δηλαδή εδώ το Μακεδόνας και αυτός και μου είσαι Ολυμπιακός, ρε φίλε, γίνεται. Και μας κάνει και ποδαρικό, δηλαδή ανησυχώ. Μέχρι τις 10 το βράδυ, θα το θυμάμαι, θα δω το αποτέλεσμα και το επόμενο Σάββατο ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Κάτσε να δούμε. Είδες κανένα όνειρο, ρε? Όχι, δεν είδες όνειρο. Κάνα γελούδι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρεμος κοιμήθηκε πολύ. Αυτή η σιγουριά και η ηρεμία από πού προέρχεται? Όταν, συγγνώμη, Αποστολή, να πω κάτι. Παρακαλώ. Όταν παίρνει παοξής από τον Πειραιά, λέτε είναι διπλό παοξής επειδή είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Λοιπόν, και εγώ είμαι γεννήσαρος. Γιατί, ρε παιδιά? Γιατί είσαι γεννήσαρος, ρε? Ναι. Βέβαια. Άντε καλά. Α, βάλεις τον Παοξή που μένει στον Πειραιά τώρα, εσύ εδώ πέρα πρώτα τα δικά σου τα μάτια έχουν δει τις αδικίες που έχουν γίνει. Λοιπόν. Τις έχουν ακούσει, τις έχουν αισθανθεί. Είπε στον Νικόλα από τα γεννητά Άμπαλο χθες. Άμπαλος. Τρία άτομα και δεν ξέρω από τους ακροατές μας οι οποίοι είναι ψαγμένοι, τρεις είναι αυτοί που δεν έχουν ιδέα από μπάλα. Εσύ, ο Νίκος από τα Γιαννιτσά και ο Κυρκώστας από την Κατερίνη. Για τον Νίκο το πιστεύω ότι μπορεί να είναι άπαλος, γιατί άμα ήξερε μπάλα δεν θα τα πάω. Α. Λοιπόν. Για τον Κυρκώστα που είναι εξής, τι έχετε να πείτε? Ο Κυρκώστας είναι number one. Ορίστε, να, έτσι κάνουν αυτοί. Παίρνει με το μέρος του τον Κυρκώστα και μόλις φάνε τον Νικόλα θα φέρει απέναντι τον Κυρκώστα. Θα τον κάνει. Έτσι κάνουν Ολυμπιακοί. Μια γαψιά θα τον κάνει. Ξέρουν πώς να λειτουργούν το σύστημα. Δεν τη φοβάται την ΑΕΚ. Καλά δεν τα λέω, ρε Γιάννη. Μόνο τον ΠΑΟΚ φοβούνται αυτοί. Ούτε τον Παναθηναϊκό δεν φοβούνται. Παπατζή, έχω μάθει, μάλλον όχι έχω μάθει, έχω ακούσει προηγουμένως ότι παίζει και τάβλη. Είναι αλήθεια? Πέσω τάβλη. Ο καλύτερος είναι. Από τους καλύτερους ταβλαδόρες που έχει βγάλει ο κόσμος. Θα σας σκίσω. Λοιπόν. Εγώ στο τάβλι έκανα βουβό και μίλησε, ρε. Αμάν είπε. Εγώ έκανα νεκρό να αναστηθεί. Άντε καλά. Λοιπόν, ένα μεσημεράκι, ναι, θα το διαλέξεις εσύ. Εγώ το τάβλι το κουβαλάω μαζί μου. Στο προπαγάζι έχω τάβλι 85 ετών. Μάλιστα. Μαζί μου. Λοιπόν, θα πάμε κάπου, θα παραγγείλουμε τα ουζάκια μας. Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Ο καθένας ό,τι θέλει. Α. Λοιπόν, θα παραγγείλουμε τα ουζάκια μας,
θα παίξουμε το τάβλο μας. Γιούλ δεν παίζω. Μην παίζεις. Γιούλ δεν παίζω. Λοιπόν, και όποιος χάσει θα πληρώσει. Κάνε μου μία πρόβλεψη τώρα για το μάτς σήμερα. Το μάτς σήμερα 3-1. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-1. Μπράβο ρε την ΠΑΟΚΑΡΑ. Όχι, δεν είπα ένα 3. Είπα 3-1. Α, είπες 3-1, μάλιστα. 3-1 είπα. Και ποιος σας ακούει από εβδομάδα. Τι ποιος θα σας λέμε... ακούει. Εσείς. Πολύ... Και θα βγαίνετε εδώ να τα συζητάμε. Πολύ κλάψιμο. Το κατεστημένο της Αθήνας. Οι χάρτινοι, οι κλέφτες. Ήταν Ελβετία, ήταν Ελβετός. Και επειδή στην Ελβετία είναι η UEFA, και επειδή ο Θεοδωρίδης είναι στην Ελβετία, το στήσανε και τον κάνανε και ένα κλάψιμο και ένα μαντήλια. Να δούμε τι έχουν να πούν και οι υπόλοιποι φίλοι μας όμως. Μήπως έχω άδικο. Θα δούμε τι θα μας πούνε οι επόμενοι. Θα δείξει γιατί θα πούνε και οι επόμενοι. Να είσαι καλά. Ναι. Είστε η μόνη ομάδα που πέφτει από το Ολυμπιακό πύργο και νομίζει ότι βρήκε και πρωτοφόλη. Άντε, λοιπόν, σας λυπάμαι. Μας λυπάσαι. Το βράδυ να δούμε πού θα κρυφτείς. Σε πάρω τηλέφωνο το βράδυ. Μην το κλείσεις. Να με πάρεις. Δεν το κλείνω ποτέ. Μην το κλείσεις, μωρή κουφάλα. Και σου δίνω το δικαίωμα. Και σου δίνω το δικαίωμα να μου πας. Και 3 η ώρα θα μας άνοιξε. 3 η ώρα όταν χτυπήσει, μην νομίζεις ότι πήρε καμιά φωτιά το σπίτι. Εγώ θα σου πω γλου γλου γλου. Καλά, καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Από εδώ και στο εξής θα λέω καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Νάτος. Οπ, και ο δεύτερος. Βρήκε ο Φίλιππας τον Αθαναήλ. Ποιος ήταν ο Φίλιππας και ποιος ήταν ο Αθαναήλ. Ο Φίλιππας και ο Αθαναήλ. Ποιοι ήταν αυτοί ρε κότσο. Αυτοί ανάγονται στην Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά Διαθήκη. Όχι, στην Καινή Διαθήκη είναι. Στην Καινή Διαθήκη. Εσέξι και λοιπόν, εγώ, μαθητές του Χριστού ήταν. Εγώ θα κάνω μία εξαίρεση σήμερα. Δηλαδή. Επειδή έθιξες το Σκοπιανό, ναι. Θα τοποθετηθώ. Να τοποθετηθείς ρε Κώστα. Ελπίζω τι να ξέρεις, δηλαδή αν η τοποθέτησή σου είναι ίδια με τις γνώσεις σου στην μπάλα, πάει το χάσαμε το Σκοπιανό. Τι πιο εύκολο για τον Πρωθυπουργό να κηρύξει δημοψήφισμα αφού ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τους κινδύνους μη υπογραφής και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για την τύχη του. Η γνώμη ανταυτού, διείστανται ανταυτού. Να κάτσε μισό λεπτό ρε, το θέμα του δημοψηφίσματος που θέτεις. Να πω μια κουβέντα, να συμπληρώσω και αμέσως συνεχίζεις. Ανταυτού, περίμενε, ανταυτού. Δημοψήφισμα όταν γίνεται σε χώρες σοβαρές, δεν γίνεται δημοψήφισμα για σοβαρά πράγματα. Γίνεται δημοψήφισμα για πράγματα δευτερευούς σημασίας. Γιατί στα σοβαρά τα πράγματα πρέπει να αποφασίζει η Βουλή, στην οποία Βουλή βρίσκονται οι 300 πιο έξυπνοι, πιο ηθικοί, πιο δαχτυλοδειχτούμενοι Έλληνες. Αυτοί θα πάρουν την απόφαση με αξιοκρατία, αριστοκρατία. Ο άριστος κρατάει. Το αριστοκρατία αυτή, και δεν αυτή είναι, δεν θα πει ο αριστοκράτες με... Άσε με να ολοκληρώσω. Τι να ολοκληρώσει ρε που θα βάλω το χωριάτι τώρα που είναι πάνω το τζομπάνι και δεν ξέρει τι του γίνεται να αποφασίσει για το Σκοπιανό. Άσε με να ολοκληρώσω. Θα κάνω δημοψήφισμα εγώ και θα βάλω εσένα να ψηφίσεις. Άσε με να ολοκληρώσω. Δεν έχεις ιδέα από μπάλα. Διαβολέα. Άσε με να ολοκληρώσω. Ανταυτού ο επιλύσμων πρωθυπουργός για τα όσα υποσχέθηκε και δεν κράτησε κανένα, πήρε μόνος του την απόφαση να αποφασίσει για τον ελληνικό λαό ερήμην του ελληνικού λαού για θέμα και αυτός ο ελληνικός λαός στάθηκε όρθιο με το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αλλά ο λόγο άπατρης, άθεος πρωθυπουργός αποφάσισε αυτό που αποφάσισε.
ο συγκεκριμένος. Και θα επικαλεστώ στίχο από τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου που προτίμησε να τον σουβλήσουνε παρά να προδώσει τα ιδιώδη του. Ο Ρίγας Φεραίος πέθανε στο Βελιγράδι στη φυλακή, ρε πάπα. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτό το είπε ο Αθανάσιος Διάκος. Ο προδότης. Ο Αθανάσιος. Ο προδότης της Ελλάδος. Ποιος? Ο πρωθυπουργός. Αυτός. Ο γόνος. Ο γόνος φαγέων. Αυτός. Αυτός αποφασίζει για τις τύχες της Μακεδονίας. Ο ξεδιάνθρωπος. Ο άνθρωπος χωρίς αρχές. Του οποίου ο υπουργός παιδείας ήθελε να καταργήσει το σταυρό από την ελληνική σημαία και τις εικόνες από τα σχολεία. Αυτοί μας κυβερνούνε. Να τους χαίρεσαι. Εγώ να τους χαίρομαι, ρε. Να τους χαίρεσαι, ναι. Όχι, να τους χαίρεστε, λέγει. Όχι, να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρεστε. Α, μπράβο, τώρα το πες καλά. Αυτό είπα. Να ακούσει, λέω. Να τους χαίρεστε. Ο Ρίγας Φεραίος πέθανε στο Βελιγράδι, όχι, στη φυλακή. Δεν το σουβλήσανε, ρε, παπά. Σε αυτόν τον λαμπλάνο ψεύτη. Μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτός. Ο Ανδρέας πιο απάτη ήταν από τον Τσίπρα. Από αυτόν ξεκίνησε το κακό. Και το ολοκληρώνει αυτός προδίδοντας την πατρίδα του. Αλλά θα δουν οι εκλογές και θα εξαϊλωθεί. Μην ξαναβγεί και σε... Να το θυμάστε αυτό. Μην ξαναβγεί και σε στείλει σε καμιά γιάρο. Να... Δεν φοβάμαι τίποτα. Άντε ρε. Άκουσε να δεις. Εγώ πέρασα από 400 κύματα σε αυτή τη ζωή. Α. Και εσύ ξέρεις πολύ καλά. Δεν ξέρω εγώ. Ξέρεις. Α, ξέρω. Κατάλαβες, 2,5 χρόνια υπηρέτησα την πατρίδα. Κατάλαβες. Σε δύσκολες εποχές. Έριξες. Με την 21 Απριλίου και με την 13 Δεκεμβρίου του 67 με το πραξικόπημα του Βασιλέως εναντίον της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Υπηρετούσα. Είδα το χάρο με τα μάτια μου. Αφού, επομένως, αφού έριχνες ζάχαρη στα τάγκστρες. Πράσε τώρα. Οι κομμουνιστές ρίχναν ζάχαρη. Γιατί κατηγορήσαν τον Παπαδόπουλο τότε? Δεν κατηγορήσαν τον Παπαδόπουλο. Τους συνέλαβε. Τους αξιωματικούς. Αυτούς. Οι οποίοι είχαν την οργάνωση ασπίδα, τις οποίες αρχικά σημαίνουν αξιωματική σώσατε πατρίδα, ιδανικά δημοκρατία, αξιοκρατία. Τους φύλαγα σκοπιά εγώ αυτούς το γουδί. Κατάλαβες. Κώστα, μεγάλη αμαρτία είσαι, ρε κουφάλα. Αυτό να έχεις υπόψη. Έτσι και... Αλλά θα γλιτώσουμε. Από αυτό να τον Βελζεβούλ. Θα γλιτώσουμε. Αποστολία, τι λες, τι λέει ο κύριος Κώστας? Παρακολουθώ τα με πολύ ψυχή. Τοποθετείτε και τον ακούμε. Προσοχή. Αποστολία, θα γλιτώσουμε. Από αυτόν τον νέος φόρο. Χαρακτηρισμή, κύριε Κώστα. Μην χαρακτηρίζετε. Μας κλείσουνε. Ο σφόρος θα πει αυτός που φέρει το φως. Σωστό. Άρα είναι φωτεινό άτομο ο Τσίπρας. Λάμπη. Λάμπη, έτσι. Κώστα, εσύ το είπες. Ο σφόρος είναι αυτός που φέρει το φως. Ο σφόρος είναι ο διάβολος. Εσύ το λες αυτό. Για άνοιξε κανένα βιβλίο. Αγράμματε. Δεν χρειάζεται. Εσύ είσαι ο γράμματος. Που αντί να πεις συμπεριλαμβανομένου, τα μπέρδεψες, τα έκανες... Πάγαλο, συμπεριλαμβανομένου είπες και λέξεις που δεν τις ξέρεις, μην τις
μην τις χρησιμοποιείς. Ποια εγώ είναι. Τουλάχιστον την ελληνική την χρησιμοποιώ. Τι είπα εγώ ρε. Άριστα και την γράφω άριστα. Τι είπα εγώ. Είπες αντί να πεις συμπεριλαμβανομένων, είπες ό,τι συμπεριλαμβανομένου τα αλλά μπορεί κάπου να μπέρδεψα. Εντάξει, τρεις ώρες μιλάω. Επομένως εσύ είπες ότι σου βλύσανε το Ρίγα Φεραίο ρε παπά και ο Ρίγας Φεραίος πέθανε στη φυλακή στο Βελιγράδι. Τον Αθανάσιο Διάκο σου βλύσανε. Μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκες γουρούνι. Το ίδιο είναι. Πατριώτης ήταν κι αυτός. Ήτανε βέβαια, είπα εγώ ότι δεν ήταν. Πατριώτης ήταν κι αυτός. Έχουμε το φίλο να περιμένει στη γραμμούλα μου και τον άλλο. Λοιπόν, αν υπάρχει άλλη γραμμή να σας αφήσω. Δεν μου λες. Έχουμε... Πες μου μια πρόβλεψη. Είναι ακόμα, ναι. Μια πρόβλεψη. Μια πρόβλεψη και μήπως θα πούμε και αργότερα, κύριε Κώστα. Μια πρόβλεψη. Τι επιθυμώ ή τι προβλέπω. Τι προβλέπετε. Μας νοιάζει τι επιθυμίες. Τις επιθυμίες σας. Επιθυμώ να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός πρώτα. Α, τι θέλουμε. Αλλά προβλέπω να κερδίζει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ή σε χειρότερη περίπτωση ισοπαλία. Επιθυμώ να χάσει ο Ολυμπιακός. Είμαι δεδηλωμένος αντιολυμπιακός εδώ και 50 χρόνια. Μα σταυρώσαν εδώ όταν είχαμε τη μεγάλη ομάδα τη δεκαετία του 60. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μείνει και ο Σάσιο ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής. Με τον χρόνο τους πληρώνανε. Όχι με τους αγώνες. Μιλάς για τον Πιερικό, έτσι. Ναι. Ναι, με τον χρόνο. Με ενοικιοστάσιο τους είχανε. Ετήσιο εισόδημα. Κώστα, κλαις το σεξ. Τι. Όταν κάνεις σεξ, κλαις. Άλλους κάνουν να κλαίνε. Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Κώστα. Με αυτό. Δεν θέλω ούτε λέξη παραπάνω. Τα είπε όλα. Λοιπόν, μήπως θα πούμε και αργότερα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε, Γιάννη μου, πάμε, γιατί ο κόσμος περιμένει. Βγήκε φορτισμένος και έπρεπε να τον ακούσουμε τον κύριο Κώστα. Ενώ έπρεπε, θέλουμε πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ολοκληρώσει όλο, ναι, όλο αυτό που είχε στην ψυχή του. Για πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, τα έχω κάνει κι εγώ. Μπερδεύτηκα. Καλημέρα, καλησπέρα. Έπεσες. Επόμενη γραμμούλα, στην επόμενη, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας μπερδεύετε όμως. Δεν πειράζει. Έχουμε να δούμε ένα καλό μάτς σήμερα. Με καθαρή διαιτησία και να κερδίσει η ομάδα μας. Να παίξει ποδόσφαιρο και να κερδίσει. Από πού μας καλείτε, κύριε μου? Από Καλαμαριά. Καλαμαριά. Και είστε οπαδός? Τον ΠΑΟΚ υποστηρίζω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι φανατικός, αλλά τον ΠΑΟΚ υποστηρίζω. Και μόνο που είστε Καλαμαριώτης, κυρία μου, φτάνει. Είμαι Απόλλων Καλαμαριάς κατά βάση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τι έγινε και στον Απόλλων Καλαμαριάς? Ο Μπαλτίδης ήταν να τον πάρει, τελικά το κράτησε ο Καλαϊτζίδης. Ό,τι γίνεται, φίλοι μου, οι ομάδες δεν έχουν λεφτά. Αυτό γίνεται. Εντάξει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον όμως από έναν άνθρωπο που τον έχει ζήσει στον Απόλλωνα χρόνια, τον έχει στηρίξει και δείχνει την πρόθεση αυτή τη φορά να στηρίξει και το αεραστεχνικό κομμάτι που θα έπρεπε εδώ και χρόνια με τόσα τμήματα να, εκτός από τη διατήρηση του, να έχει αναπτυχθεί κιόλας. Μιλάμε για μια πολύ ιστορική ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα που βρίσκεται στο 10ο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδας και η οποία θα έπρεπε σαφώς να είναι πολύ πιο ψηλά από τη θέση στην οποία βρίσκεται. Αλλά για ευνόητους λόγους τα τελευταία χρόνια δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Εγώ πιστεύω και ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα δει πραγματικά τα προβλήματα που έχει η ομάδα και τέλος πάντων θα της δώσει μια όθηση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και ο κόσμος, εάν ένα ποσοστό έχει αποστρέψει το βλέμμα του, να επιστρέψει και να στηρίξει. Και την ιστορική ομάδα του ποδοσφαίρου και όλα τα τμήματα. Δεν είναι δυνατόν τώρα τόσες χιλιάδες δημοτών της Καλαμαριάς. Εγώ αν είχα παιδί θα το έστελνα στον Απόλλωνα. Είτε θέλει να κάνει στίβο, είτε θέλει να κάνει πυγμαχία, είτε να κάνει ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι γέννημα θέμα Καλαμαριώτης. Ο παππούς μου ήταν πρόσφυγας και ήρθε στην Καλαμαριά, στην Αρέτσο συγκεκριμένα το 24.
Οι γενείς καλαμαριώτες είναι ελάχιστοι. Ναι. Να είναι ο 10ος μεγαλύτερος δήμος, αλλά οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν πολύ αργότερα. Παρ' όλα αυτά, οι πολιτιστικοί σύλλογοι που έχει η περιοχή είναι πολύ και ενεργοί και με και πολύ άριθματα. Είναι. Κρατάνε δηλαδή. Σε πολιτιστικό επίπεδο είναι σε καλό επίπεδο. Δηλαδή προσπαθούν και τις παραδόσεις έτσι και τα έθνη να τα συντηρούν και νομίζω ότι κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Mm. Όσον αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα όμως, δεν έχει φιλάθλους. Εγώ θα σας πω το δικό μου παράδειγμα. Το γιο μας, για παράδειγμα, τον πηγαίνω όποτε μπορώ στο Απόλλωνα. Με όλα αυτά είναι ΠΑΟΚ. Γιατί όταν πάει στο σχολείο δεν θα ακούσει από κανέναν την Απόλλωνα Καλαμαριά. Θα ακούσει τον ΠΑΟΚ, είναι Άρης, είναι Ηρακλής, είναι Ολυμπιακός, είναι ΑΕΚ. Οπότε είναι εύλογο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν νέοι φίλαθλοι. Έτσι. Είναι κατανοητό πιστεύω αυτό. Έχει φύγει νομίζω από το σπίτι του Καλαμαριώτη το έμβλημα, τα χρώματα του Απόλλωνα. Έχει γίνει επένδυση στο γήπεδο της Καλαμαριάς, θα το πιάσουν μια φορά αυτό το θέμα. Πάντως θεωρώ ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να στηρίξουν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα πρέπει να γίνει μια... Συμφώνησε και μαζί σου ο άνθρωπος, απλώς θέλω να πω αποστολία ότι... Το γήπεδο της Καλαμαριάς είναι το φιλέτο της Θεσσαλονίκης. Είναι στο καλύτερο κομμάτι της πόλης και εκεί θα πρέπει να γίνει επένδυση. Και για όποιον θα επενδύσει ξανά να ανεβάσει, να στηρίξει και να μεγαλώσει την ποδοσφαιρική ομάδα, είναι δεδομένο ότι θα θέλει σίγουρα να εκμεταλλευτεί και το κομμάτι αυτό. Και γιατί όχι. Γιατί όχι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε. Έπεσε. Ορίστε ο επόμενος. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σας. Γεια σου κύριε Φιλάρετε. Είναι εντυπωσιακό το να βλέπουμε έναν ηγέτη, αν σε εισαγωγικά τέλος πάντων, έναν πρωθυπουργό όπως θέλετε πείτε το, να εφαρμόζει κάποια πράγματα και να γίνεται το εξυλαστήριο θύμα, πιστεύοντας ότι φεύγοντας αυτός θα αλλάξουν τα πάντα. Όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται έχουν μια συνέχεια. Ο ένας πρωθυπουργός παραδίδει στον άλλο πρωθυπουργό και δεν έχει σημασία αν είναι από άλλο κόμμα, έχουν μια απόλυτη συνέχεια. Αν το αναζητήσει κανείς εδώ και από το 1974 που έχουμε τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, θα δει ότι τίποτα δεν είναι ξένο από τον προηγούμενο που παρέδωσε. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι κάποιος σχεδιασμός υπάρχει. Και αν θέλετε μπορούμε να το δούμε και σήμερα. Σήμερα λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι η Σούδα να θέλει να αναβαθμιστεί και να το αποδέχεται αυτός ο άθεος, ο Μπολσεβίκος ή όπως θέλετε πείτε τον κομμουνιστή. Πόσο Μπολσεβίκος κομμουνιστής είναι όταν αναβαθμίζει η Αμερική τη Σούδα? Επίσης θέλει χωρίς να, ακουστεί τίποτα στον κόσμο, έξω η βάση του θανάτου και τα λοιπά, ξέχασέ τα αυτά. Ναι, επίσης δηλαδή, θέλει να γίνει ούτε μια καν το αναφέρουν τα κανάλια αυτό που λες. Φυσικά και δεν τα αναφέρουν. Μια μεγάλη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό επί χρόνων αυτού του ανθρώπου που θεωρητικά είναι αριστερός. Το χειρότερο όμως δεν είναι ότι γίνονται οι βάσεις ή αναβαθμίζονται. Το χειρότερο είναι ότι για αυτές τις βάσεις εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν το μόνο που κάνει είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων. Αυτά τα συμφέροντα που εξυπηρετεί λοιπόν των ξένων δεν είναι ο μόνος. Και ο άλλος που θέλουν να φέρουν, ο κύριος Μητσοτάκης, που θα έπρεπε να είναι πατριώτης και σαν πατριώτης τη λέξη δημοψήφισμα δεν την έχει πει από το στόμα του. Και εδώ θα διαφωνήσω Γιώργη, το δημοψήφισμα δεν είναι για ασήμαντα αλλά για σημαντικά. Γιατί τότε ο λαός θα κρίνει αν μπορεί να υποστεί τις συνέπειες ή όχι. Συμφωνώ, απλώς έκανα πλάκα το Κυρκώστα, τον πήγαινα κόντρα επίτηδες. Συμφωνώ. Απόλυτα μαζί σου. Αλλά το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν είναι ένας άνθρωπος. Αυτά που θέλουν να καταργήσουν το Σταυρό, να καταργήσουν πως καταργήσανε στην ταυτότητα μέσα, να φαίνεται ποιο είναι το θρήσκευμα, που θέλουν να κάνουν τις Κυριακές να είναι καθημερινή, να ανοίγουν όλα τα μαγαζιά, να μην υπάρχει τίποτα
ιδιαίτερο, τίποτα ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαία, είναι σχεδιασμός όλα αυτά. Άρα δεν είναι αναγκαίο να τα χρεώνουμε σε έναν άνθρωπο. Μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων και όχι τα δικά μας. Εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους που να κοιτάνε το δικό μας συμφέρον. Ας ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι πατριώτες με την έννοια του να καλύπτουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι των ξένων. Τώρα ως προς την βραδινή ιστορία, θέλω τον ΠΑΟΚ να τον δω όπως τον είχα δει πέρσι. Θέλω να τον δω να έχει το πείσμα και τον τρόπο που μου άρεσε η περσινή ομάδα. Αν συμβεί αυτό, τότε οι πιθανότητες είναι να είμαστε πάρα πολύ χαμογελαστοί πιο αργά. Γεια και χαρά. Γεια σου κύριε Φιλάρετε. Έλα Αποστολία, πάμε στις γραμμές. Πάμε στον επόμενο φίλο μας. Καλημέρα. Καλησπέρα. Με ακούτε? Το καλησπέρα πιάνει τελικά. Σας ακούμε πεντακάθαρα. Ο Δημήτρης ο Δημόπουλος είμαι. Γεια σου. Αποστολία και Γιώργο. Γεια σου Δημητράκη. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρούλα. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα. Γιάννη, μισό λεπτό, Δημήτρη. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Το διάλειμμα και μισή θα τα βάλουμε και τα δύο μαζί. Θα πάμε μέχρι παρά 10 και τα βάζουμε και τα δύο μαζί τα διάλειμματα. Θες να κλείσω να πάρω μετά? Όχι. Γιατί περιμένουν και άλλοι φίλοι, οπότε πάμε σε ρί. Για πάμε. Ωραία. Όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης, το διαπιστώσατε προηγουμένως με τον κύριο Κώστα. Εάν τα παιδιά μας και γενικώς όλοι οι Έλληνες δεν έχουν τη σωστή ελληνική παιδεία, δεν πάμε πουθενά. Ακόμα και δημοψήφισμα να γίνεται, όπως είπε ο Φιλάρετος προηγουμένως, σε τόσο σοβαρά θέματα, δεν είμαστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία θα αποφασίσει και σωστά, εάν δεν έχει την κατάλληλη παιδεία. Έτσι είναι. Διαφωνείτε ή συμφωνείτε? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το θέμα της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν δεν μιλάμε, ούτε συμφωνούμε. Εγώ, θα πει ότι συμφωνούμε με αυτά που λες. Για παράδειγμα, όπως είπα χθες, Γιώργο, θα σου πω κάτι τώρα. Βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού. 140 σελίδες. Ξεκινάει από την κάθοδο των Δωρεέων, το 1100, και τελειώνει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια 140 σελίδες, μαθαίνουν τα παιδιά μας, μια συμπυκνωμένη ιστορία χωρίς καμιά ουσία. Είναι δυνατόν να χωρέσουν τόσα χιλιάδες χρόνια με τόση μεγάλη ιστορία μέσα σε 140 δηλαδή, σελίδες? Δηλαδή, Πελοποννησιακή πόλεμη, Περσική και Αλέξανδρος... Φίλιππος, ελληνιστική χρόνη και τελειώνει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όλα, 140 όλα. Σελίδες. Μάλιστα. Τετάρτης δημοτικό βιβλίο. Εκεί πρέπει να είναι 140 σελίδες μόνο ονόματα, τίποτα άλλο. Ναι. Ονόματα. Φυσικά. Τίποτα. Μάλιστα. Και κάθομαι εγώ και με τα παιδιά μου και ανοίγω την... την ιστορία του ελληνικού έθνους από την Ακαδημία Αθηνών για να τους δείξω λεπτομέρειες. Και καθόμαστε και διαβάζουμε το ένα, διαβάζουμε το άλλο, γιατί έχουν και απορίες τα παιδιά. Είναι μικρά ακόμα. Το γιος μου 6η δημοτικού, η κόρη μου 4η δημοτικού. Πώς θα μάθουν ιστορία μέσα σε 140 σελίδες 1100 χρόνια? Μάλιστα. Έγινε, να σε καλά Δημήτρη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα ή καλησπέρα Αποστολία? Καλησπέρα μόνο. Μία παρά, καλησπέρα πια. Ορίστε. Έπεσε. Πάμε στην επόμενη. Γιατί δεν περιμένουν σήμερα 3-4 λεπτά? Εντάξει. Ορίστε κύριε. Εγώ είμαι. Εσείς κύριε μου. Καλημέρα, καλησπέρα και τα δύο. Να πω χαριτολογώντας τον προηγούμενο φίλο ότι αν τους διάβαζε από Δευτέρα και Τρίτη θα τους έλεγαν για Αλέξανδρο και λοιπά. Δηλαδή, για την ιστορία μιλάω. Ναι, ναι. Τα βιβλία. Ναι. Θα κάνουν από την αρχή, όχι τόσο συνοπτικά. Έχω ήδη άποψη και εμπειρία, να ξέρεις. Μ' ακούτε? Ναι, ακούγεσαι λοιπόν, πολύ καλά.
Αυτό, δηλαδή νωρίτερα τους θα κάνουν, όχι τόσο, ξέρεις, αναλυτικά, είναι μικρότερα στη ακόμα. Στη Δευτέρα και στην Τρίτη. Μπορώ να καθίσω να συστρώσω εγώ τώρα από Τρίτη Δημοτικού ότι έχουν ιστορία αύριο. Εντάξει, τα διαβάζαμε χτες. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω και σε σχέση με αυτά που λέει και η Αποστολή πριν για μεταπτυχιακά και πανεπιστήμια και όλα αυτά. Mm-hmm. Ξέρεις, το πρόβλημα είναι συνολικό στην ανώτατη εκπαίδευση, γιατί θα μιλήσω για πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Από την άποψη ότι φταίνε όλοι για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και γέμισε και σχολές και η Ελλάδα. Ξεκίνησαν δηλαδή κάποιοι τοπικοί πιέζανε και καλά κάνανε γιατί θα είχε κόσμο η πόλη τους, ας πούμε. Εντάξει, στην αρχή καλά ήταν που υπήρχε κίνηση και ξέρεις, επέλεγαν κάποιες σχολές οι οποίες όντως λειτουργικά ήταν καλές, ρε παιδί μου. Μιλάμε για τις ιδιωτικές σχολές, εννοείται. Όχι, όχι. Αν θες μιλάμε στον ελληνικό. Για τα ΤΕΗ, κατά τόπους που δημιουργήθηκαν. Α, μάλιστα, μιλάς για τα ΤΕΗ. Οπότε θεωρείς ότι ναι, η τοπική αγορά αυξήθηκε, γιατί πήγαινε πήγαινε φοιτητές. Εγώ καταγωγής παραδίπλα σου από Καστοριά. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά αρχικά όταν υπήρχαν και κονδύλια βοήθησαν την παραγωγική διαδικασία, ήταν όλα καλά. Βέβαια, πίεσαν πολλοί ντόπιοι, να σου το πω απλά, γιατί θα είχαν κίνηση και στην πόλη, έτσι. Το καταλαβαίνεις αυτό. Θα νίκιαζαν τα κινητά τους, εννοείται. Σωστό. Να ξέρεις κάτι, και εκείνες εποχές, στο λέω επειδή έχω άποψη, κυκλοφορούσε χρήμα. Έτσι. Οπότε, θεωρητικά, θα έπρεπε να κάνουν ένα ψιλοκουμάντο από το να θεωρούν δεδομένο ότι θα έρθουν οι φοιτητές από το Σεπτέμβρη, ξέρεις όλα αυτά. Mm-hmm. Αργότερα, μπήκαμε μες στην κρίση, σταμάτησε ο κόσμος να δηλώνει εκτός, ας πούμε, των πόλεων τους, να το πω απλά, ή των μεγάλων αστικών κέντρων. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα τώρα να ρημάζουν ένα σωρό εγκαταστάσεις, εντάξει, να μην μπορούν να διορίσουν όσους διορίσανε, με όποιο τρόπο τους διορίσαν παλιότερα, σαν εκπαιδευτικό προσωπικό. Εντάξει. Ενώ αυτό, τα κονδύλια μπορούσαν να εξοικονομηθούν με το να υπάρξουν υποδομές έστω σε 2-3-5 μεγάλα πανεπιστήμια, και δεν λέω υποτιμητικά προς τις μικρές πόλεις, έτσι μην με παρεξηγήσετε, να υπάρξουν εστίες, να υπάρξει οργάνωση, να υπάρξει χρηματοδότηση, για να μπορούν ακόμα και αυτοί που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φέρουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε καλύτερες εισαγωγικά σχολές. Ναι. Με κατάλαβες, να υπάρχει. Δηλαδή αυτή η αποκέντρωση εξυπηρέτησε, θεωρώ, κάποια συμφέροντα. Αν είχε λειτουργήσει σωστά, θα ήταν καλή. Αλλά καταλήξαμε στο τέλος, δεν ξέρω και τι έχετε στην Κοζάνη όσο την επισκέπτεσαι. Εμείς στην Κοζάνη έχουμε και πανεπιστήμιο, έχουμε και ΤΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι πολλές σχολές. Σε μικρότερες πόλεις, να σου πω στο Αγρίνιο, σε κάποια τέτοια, ερημάζουν, ας πούμε, οι σχολές. Όχι, και στην Κοζάνη που είναι είναι πρωτεύουσα νομού. Είναι μια πόλη με αρκετό πληθυσμό και εκεί κλείσαν σχολές. Αυτό πήγα να πω, ότι με τη βάση του 10, πολλές σχολές από τα ΤΕΗ, τμήματά τους. Άλλο τραγικό, βέβαια, έτσι να σε διακόψω. Άλλο τραγικό. Άλλο τραγικό. Ακόμα πιο τραγικό τώρα για μένα θα είναι που σε λίγο καιρό τα ΤΕΗ όλα θα γίνουν ΑΕΗ. Άρα όλοι εκείνοι οι απόφοιτοι που μπήκαν με διαφορετικές συνθήκες από αυτές που μπήκαν τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι φοιτητές, απόφοιτοι δηλαδή με πτυχία, πτυχιούχοι πια, θα είναι ΑΕΗ, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα μέσα στις σχολές. Και να κλείσω με το βράδυ, γιατί δεν ακούω τον Γιώργο να βαριανασένει. Λοιπόν, τον κύριο Κώστα δεν θα τον πειράζει όταν μιλάει για εθνικά θέματα. Μόνο για τα άλλα που το ξέρουμε καλυμμένος τι είναι και τι ρόλο βαράει. Έτσι, τα ξέρουμε. Λοιπόν, και ποιον υποστηρίζει. Είναι ο αγαπημένος μου πάντως, να ξέρεις. Όλων μας. Όσο μας βγάζει από τα ρούχα μας, ξέρεις άλλο τόσο. Όσο μας πληγώνει, τόσο μας πορώνει. Όχι, καθόλου δεν μας πληγώνει. Μας βγάζει από τα ρούχα μας, αλλά θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε γυμνή. Εντάξει, να το ξέρεις. Λοιπόν, και τον φίλο τον Πασχάλη, 1-2 το βραδινό, μου το είπε ο Μαρινάκης, εντάξει, γιατί βρέθηκα κι εγώ για τη συμμαχία που λένε με τον Ιβάν. Ο Ιβάν το έπαιξε 0-4, αλλά ο Μαρινάκης του είπε κάνεις λάθος, είναι 1-2. Και καλό πρωτάθλημα. Να σε καλά. Άντε, γεια. Έχουμε λοιπόν Αποστολίτσα, να πάμε να ρίξουμε τη διαφήμιση μας στην είναι το κομματήριο της Έφης. Είναι προγραμματισμένοι, άκουσαν παρά 10 θα παίζουν διαφημιστικά διαλύματα, όπι, σίγασαν όλοι. Ναι, θα πάμε, θα κάνουμε ένα διπλό διαφημιστικό, σύντομο, μικρό θα είναι. Σύντομο, θα το κόψουμε, αφού ρίξουμε και το με το που επιστρέψουμε της, θα το δώσω Έφης. Εγώ. Ναι, παιδί μου. Με το που επιστρέψουμε θα ανοίξουμε πάλι γραμμούλες για όλους εσάς στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα μπούμε εδώ και σε άλλα θεματάκια, τι είπε ο ερασιτέχνης, την προϊστορία, να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία αποτελέσματα. Το ΠΑΟΚ 24 κεντάει σήμερα. Προλαβαίνω να πάω να κάνω ένα φρεσκάρισμα στην κυρία Εύη τώρα στο διάλειμμα το διπλό. Γρήγορα. Τρέχω! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα που ακούω αυτά τα που θυμίζουν ράλι, ναι, τα ηχητικά που, ναι, έχει.
το κομμάτι, να προσέχετε πάρα πολύ. Ερχόμουν να κατέβαινα τέλος πάντων από το περιφερειακό από ένα σημείο. Μπορεί να έβρεξε καλά, οπότε δεν είναι αυτή η γλίτσα που λέμε ότι πιάνει άμα ψιλοβρέχει. Εγώ που έχω βρεχολάστιχα, που έχω άλλα το χειμώνα, άλλα το καλοκαίρι, κοζανίτισα γάρ. Οπότε τα έχω, δεν είναι τεσσάρων εποχών. Σε ένα απότομο φρενάρισμά μου, το αυτοκίνητο, εντάξει, το άφηνα, το έβαλα πρώτη και μάγκος δηλαδή, πήρε την ταχύτητα και έκοψε. Αλλά προσέχετε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν σε διασταύρωση, από το πουθενά, σε μεγάλες κατηφόρες. Λίγο έχει αρχίσει ο καιρός να αλλάζει, προσέχετε πολύ. Ο Θεσσαλονίκης είναι πολύ επικίνδυνος, σε φεύγει το αμάξι, θέλει σιγανή αυτή και πάει σε μια χαρά. Διότι το πας σιγά, τα αποφεύγεις όλα. Οι κλίσεις που έχει ο δρόμος είναι ακατάλληλες και ειδικά σε εκείνη τη, το μικρό το τούνελ, πριν από το τούνελ γίνει, ή μέσα στο τούνελ γίνονται συνέχεια ατυχήματα. Ναι, ναι, όπου έχει και απότομα έτσι κατηφόρες, ανηφόρες κλπ. Προσέξτε πολύ. Εγώ που νιώθω ότι ξέρω να οδηγώ και το αυτοκίνητό μου το ξέρω καλά και τα λάστιχα και ξέρω να αντιδρώ σε εξαιτίας ότι οδηγώ και με πολύ χιόνι στην πόλη μου. Δεν ήταν ελεγχόμενο. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν ήταν ελεγχόμενο. Τρόμαξα. Πολύ προσοχή γιατί είχε αρχίσει εσύ να αλλάζει ο καιρός. Γιατί πήγες από τον περιφερειακό. Εντάξει. Τον έχω συνηθίσει πια. Τέλος πάντων. Τον έχω συνηθίσει. Προσοχή. 2-3-10-2-87-8-8-8. Και πάλι γραμμές για εσάς. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι όμορφα με ευχές του Εραστέχνη. Πάμε στο Ολυμπιακό Σπάου. Πάμε στο φίλο μας τον κύριο Κατσαρή. Τον άνθρωπο που είναι στις τύχες του Εραστέχνη πάνω από 30 χρόνια. Τι λένε οι ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ? Το δικό του στίγμα για το σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρεσκάκης θέλησε να δώσει μια ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του. Να χώσει τη μούρη κι αυτός, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται όλο αυτό που γίνεται, να μην είμαι κι εγώ στη μέση. Καλά τώρα, εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι... Υπάρχει προϊστορία, υπάρχει... Ενδιαφέρον μεγάλο. Δεν πρέπει υπάρχει, ο Εραστέχνης να στηρίξει. Έτσι πρέπει να είναι η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εραστέχνης και πάει να είναι έναν, είναι δυνατόν. Έτσι πρέπει να είναι. Και να αναπτύσσονται και τα δύο παράλληλα. Συγκεκριμένα λοιπόν ανέφερε συνέχεια στο μαραθώνιο του πρωταθλήματος για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την νίκη επί της ΑΕΚ και το 4-4 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ταξιδεύει στον Πειραιά. 4-4 δηλαδή, ταξιδεύει στον Πειραιά, όπου το απόγευμα της Κυριακής 30 του Σεπτέμβρη αντιμετωπίζει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό. Για το δικέφαλο λοιπόν, το μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη στο αυριανό παιχνίδι, έγραψαν χθες, και με στόχο αυτή έχει στήσει τα αγωνιστικά του πλάνα. Φέτος η ομάδα όπως είναι δομημένη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν, τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι ευχές της μάνας του συλλόγου, αλλά και όλων των παοξίδων, οι οποίοι αύριο το βράδυ, σήμερα δηλαδή, θα καθυλωθούν στις τηλεοράσεις τους, προκειμένου να δουν την προσπάθεια των παιδιών του Ρασβάν Λουτσέσκου, συνοδεύουν το τμήμα. ΠΑΟΚ γερά, διπλό στον Πειραιά. ΠΑΟΚ γερά, διπλό στον Πειραιά. Δεν έχεις τον το 1, το 3 έχεις, χρυσό μου. Το 3 ήθελα να κάνω να το ανεβάσει. Αχα. Και γι' αυτό από τα 3 εγώ έβλεπα φυλάκια, το 1. Έχεις γραμμή. Έχουμε γραμμούλα. Πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Απλά λέμε γεια σας, για... καλησπέρα, καλημέρα. Ναι, γεια σας και τελείωσε το πανηγύρι. Μας μπερδεύει η αποστολή λίγο με μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Είναι γιατί βγαίνουν οι ακροατές ανάλογα με το mood που έχετε. Άλλωστε ξυπνάει η ώρα 12, ακόμα είναι καλημέρα. Άλλωστε ξυπνάει η ώρα 9, καλησπέρα. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι και εγώ έτσι είμαι, δηλαδή αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ έτσι με την ώρα. Πριν τις 12 λέω καλημέρα, μετά τις 12 λέω καλησπέρα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι. Καλή να είναι και όπως να είναι. Ναι, παιδί μου, γεια σας. Λες γεια σας και τελείωσε. Και δεν μπερδεύεσαι κιόλας, έτσι. Ναι, έτσι. Ναι. Απλά πράγμα. Κάτι θέλω να πω, αλλά τώρα το ξέχασα. Τι για το μάτς θες να πεις κάτι. Τι άλλο να πεις. Η αποστολή είναι πολύ καλή όμως. Δεν παίζει. Είναι η αλήθεια. Και πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος είναι gentleman, έτσι. 100%. Πραγματικός, ας πούμε. Δηλαδή, δείχνει πόσο είναι gentleman. Με την παλιά, την κανονική την έννοια, ας πούμε, του gentleman. Καταρχήν, εντάξει, δεν θέλω να πω για σένα πάρα πολλά. Γιατί καταρχήν πείτε μας το όνομά σας. Τριαντάφυλλο με λένε εμένα. Εντάξει. Κοίτα, να ακούσω έπαιρνα... κι εγώ κάτι. Εδώ βγαίνει κάτι. Όχι, όχι, δεν παίρνω από τηλέφωνο σε εσάς συνεχώς και τέτοια. Δεν, όχι, δεν. Απλά έπαιρνα παλιά, ας πούμε, στο Γιώργο όταν ήταν με το. Εντάξει. Το Γιώργο. Το Γιώργο, τον αδερφό.
Εντάξει. Παλιές καλές εποχές. Καλώς και αυτόν το συμπαθώ πάρα πολύ. Έλα, άσχετα, αλλά είναι λίγο. Σιγούλα αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Έβγαινα ως Ρόμελ. Επειδή έκανε. Τι κάνεις, ρε φίλε. Γιατί εσύ τα έκανες αυτά. Εσύ έβγαινε. Κινούσες τη διαδικασία. Ναι, αλλά εμένα μου λείπουν αυτά. Γιατί εγώ αυτά τα άκουσα να ακούω. Γιατί ξέρεις τι έλεγε ο Γιώργος, ως παράδειγμα. Αυτό, ξέρεις, το ζήτη, το κολυβητή. Ναι, 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 με τα μακροβούτσια. Και έλεγε, ας πούμε, αν δεν τον ήξερε κάποιος, έλεγε τώρα, τρέχει, οκ. Μπαίνα στη διαδικασία να λένε, και έλεγε, ας πούμε, τον Γκρέκ Λουγκάνι. Το Λουγκάνι, ναι. Το Λουγκάνι και έλεγε, έλεγε ο Γιώργος, Λουγκ, ποιος είναι αυτό. Έλεγε ο Κώστας, ποιο να λέει, ρε εσύ αυτό το Φιλιππινέζο, ρε, που είναι Έλληνας, Έλληνες Φιλιππινέζος, δεν το θυμίζω. Και Λουγκης, Λουγκράς, ξέρω εγώ. Που κάνει τις βουτιές και παντρεύτηκε έναν άντρα, ξέρω εγώ, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό, είχε γίνει πανηγύρι. Οπότε παίζαμε κι εμείς, γιατί εσύ το κάνεις, φίλε εσύ, θα έπρεπε να είσαι... Εντάξει, περίπου κωμικός είσαι, το πιστεύω. Περίπου κωμικός. Περίπου, εντάξει, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Να είσαι κωμικός είναι πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Πρέπει να το έχεις πολύ. Και εσύ το έχεις αυτό. Λοιπόν, για να μην εξιάζουμε τώρα, εγώ ήθελα να πω αυτή την κουβέντα. Κάτι ήθελα να πω, το ξέχασα. Ξέρεις κάτι. Εγώ θα κρατήσω ότι είμαι πολύ καλή. Εσύ. Ναι, έτσι, η Αποστολία έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα. Επειδή είναι πολύ όμορφη. Ναι, γιατί άλλος... την έχω δει κιόλας, έτσι. Σας βλέπω και στην τηλεόραση. Όταν γίνεται. Αν... Και βλέπεις μόνο τη μισή. Αν τη δεις και την άλλη μισή. Ναι, με αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα. Ο άλλος να θαμπώνεται από την ομορφιά και να μην κοιτάζει. Την εσωτερική της, το εσωτερικό της κάλος, όχι, όχι, τάξ, που είναι okay. Πανέξυπνη, εργατική, τάξ, τάξ, και φαίνεται, τίμια. Καταρχήν, αλλά χαζεύουν όλοι με την εξωτερική εμφάνιση και εκεί το χάνει το καημένο. Κοίτα, εγώ δεν νομίζω ότι εξωτερικά είναι πανέμορφη. Πέστα ρε τριαντάφυλλε, έχω κι εγώ τα ψεγάδια μου. Τι, κανείς δεν είναι τέλειος. Πέστα. Ακριβώς. Κοίτα όμως, το θέμα είναι η ιδιοσυγκρασία και το στυλ που έχει κάποιος άνθρωπος. Το κερδίζω εκεί. Εγώ, ας πούμε, λέω σε κάποια... Α, παράδειγμα και τώρα, λέω, ας πούμε. Είμαι όμορφος, δεν είμαι. Ναι, λες τέτοια ρε τριαντάφυλλε. Λέω τέτοια, Γιώργο. Λέω κάτι μαλακίες. Πού και πού. Συγγνώμη. Και με λέει, δεν είσαι όμορφος, είσαι εγωιτευτικός. Μ' αρέσει. Αμάν, αυτά είναι. Μ' αρέσει. Το είχα και κατάλαβες, τώρα τι να πω εγώ. Όχι, είμαι, πες και τελείως. Γιώργο, είμαστε 95-60, εντάξει. Δεν είμαστε ωραία, μικρά παιδάκια τώρα να λεγόμαστε όμορφοι. Αλλά ξέρεις, η ομορφιά είναι πώς μπορείς να προσδώσεις κάποια πράγματα, να σε βλέπει ο άλλος σαν όμορφο. Ναι. Άλλωστε η γοητεία έχει διάρκεια στον χρόνο. Όπως και εγώ, τη μητούλα μας την έχουμε τη γάμψη. Εγώ, εγώ δεν έχω γάμψη μύτη, εγώ είμαι απλός μηταράς. Έτσι. Να σε καλά, γεια σου τριαντάφυλλε. Γεια σου παιδιά, καλή συνέχεια. 2-31-0-2-87. Ριμπέλ, πώς τον, ποιο είναι το προσωνυμίο του? Ποιος παιδί μου, Ρόμελ. Ρόμελ. Ρόμελ, η Αλεπού της Ερήμου. Θέλω να αρχίσουμε να δίνουμε προσωνύμια στους ακροατές μας. Αυτόν που πήρε τώρα το δώσουμε ένα προσωνύμιο. Αφού έχει αυτός. Αυτός. Α, τον επόμενο, τώρα. Για πάμε, καλησπέρα. Αποστολία. Οχ. Ένα λεπτό. Καλημέρα. Να αλλάξω ακουστικά μετά το Αποστολία. Σου άρεσε, έσκατε. Ναι, 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 άλλαξε ακουστικά, ακούστε διαπάσον τώρα, ναι. Άκου Αποστολία μου, είμαι ακροατής 6 με 8 στον Batman. Και το Στέφανο που βγαίνει το πρωί. Τότε έχετε ποιότητα και χιούμορ 100%. Αποστολία μου, σε έχω ανεβάσει στο Facebook που είσαι πίσω από τον Απόλλωνα Απόντο. Εγώ είμαι Απολωνιστής. Α, παιδαίνω. Εγώ είμαι Απολωνίστρια. Σε έχω πάρει, άμα θα μπει στο Facebook, Μιχάλης Νέα Ιωνία Αθήνα. Έτσι ακριβώς θα το βρω. Ψάχνω τώρα ένα, ξέρετε. Με λατινικούς. Όχι, ελληνικά Αποστολία μου. Και σε έχω πάρει φορά στο κείμενο το γυαλί και με το τέτοιο. Τα έχω πάρει και τα έχω ανεβάσει και θα σας
Κάποια στιγμή εγώ τώρα, επειδή μιλάω με τον Νικόλα, τον διοκτήτη. Με τον Νικόλα, δεν άκουσα, συγγνώμη. Τον Νίκο, τον διοκτήτη που έχει το Λίβερο. Ναι, ναι, ναι. Και σαν Γιαλαρίδη. Μπράβο. Θα έρθω να σε φέρω τις φωτογραφίες για να τις έχεις. Θέλω πάρα πολύ. Μιχάλης πρόλαβα να γράψω. Ναι, Μιχάλης Νέα Ιωνία. Νέα Ιωνία. Εγώ θέλω να μου τη στείλει, μου τη στείλετε στο Facebook. Εγώ κοίταξε, επειδή δεν έχω τώρα σπουδαστικό. Σας βρήκα όμως και έκανα και έτοιμα φιλίας. Μπράβο, Αποστολία μου. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Είδες τη φρεγάτα, έχει το Λίβερο. Μια φρεγάτα που έχει. Άκου να δεις τώρα. Εγώ κάνω πανικό με το Ραπτόπουλο. Κάνω σκητάκια, βρίσκω, κάνω και με τον Απόλλωνα έχω και τον άλλο τον πρόεδρό μου, το Φωτιάδη. Εγώ τον πρώτο τον Μιχάλη από τη Σταυρούπολη και εγώ δεν είχα παρεδώσει. Εδώ και κάνα 2-1,5 χρόνο έγινε απονομιστής. Και έτσι έχει ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι και με τον Απόλλωνα Πόντου και με τον Ραπτόπουλο και τον Στέφανο τον Αριανό και την ομάδα και τη Μαρμίτα και αυτά. Ναι, εδώ. Αλλά βλέπω πολύ Whitney Houston. Η Winnie Houston είναι η αγαπημένη μας. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Και μέσα εκεί είναι και οι φωτογραφίες σου. Εμένα δεν βλέπω και ανησυχώ. Θέλω τις φωτογραφίες μου. Πρέπει να ανοίξει, για να ανοίξει όλο το τέτοιο. Να κατεβείς. Μόλις γίνει αποδοχή θα το βρω. Το βρίσκω από εδώ. Γι' αυτό και εγώ τυχαία τώρα πήρα. Κάτι ακούω φωνή. Θα σας δώσουμε, θα σας βγάλουμε παρατσούκλι προσωνύμιο. Πώς να το πούμε. Ο Ιώνας. Ο Ιώνας, ό,τι πείτε εσείς. Ιώνας. Ό,τι πείτε. Εγώ τον εγώ ότι γίνεται πανικός. Το όνομά σας, Γιάννη, το δικό σας. Γιώργος Συρίγος. Βρέθηκε ακροατής. Χάρηκα πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Έχω συγκινηθεί. Βρέθηκε ακροατής Γιάννη Ζάτση μετά από 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσα χρόνια είμαι δίπλα του, που να μην ξέρει το δικό του όνομα και να ξέρει το δικό μου όνομα. Όχι, Αποστολία μου. Ναι. Εντάξει, εγώ το είδα στη Μακεδονία γιατί είχε τα δυο σπατάκια πίσω τον Παύ και, τον Απολωνάρα μας και τα είχε και τα πήρα και τα έκανα φωτογραφίες. Μη μου δικαιολογήσετε, εγώ έχω συγκινηθεί βούρκωσα. Τα είδες, τα ευρωγές. Είστε ο αγαπημένος μου γιατί είστε ο πρώτος. Εγώ τώρα και εγώ τυχαία τώρα. Δεν ήξερα τι κάνεις τέτοια ώρα. Αυτή η μέρα θα πάει καλά. Σαββάτο. Ιώνας, όταν θα παίρνετε τηλέφωνο θα δίνετε προσωνύμιο για να καταλαβαίνετε. Ο Ιώνας λοιπόν. Σαββάτο και Κυριακή 11 με 2 είμαστε εδώ πέρα. Γιώργος Συρίγος. Θα γίνει πανικός. Θα σου δω να σε ρίξω και κάτι γιατί, για να ξέρεις με τι κάνεις. Ναι, ναι. Εγώ το πρωί έχω κάτι πράγματα γιατί ο Μπάτον με λέει εάν δεν ακούσα Φωτιάδη απολωνιστή χωρίς κουδούνες δεν μπορώ λέει να ξεκινήσει εκπομπή. Οπότε είναι το πρώτο του τηλεφώνημα. Πάει καλά η μέρα, το ποδαρικό. Έτσι γίνεται το πρωί. Βλάβο. Θέλουμε κουδούνια 11 με 2. Όχι, το λέει ο Πάτρας, το λέει θέλουμε κουδούνα. Έτσι το λέω ο Πάτρας. Δεν μου λες ρε Ιωάννα, βλάχος είσαι. Όχι, βλαχοπόντιος είμαι κύριε Γιώργο. Βλάχο, γιατί αυτό το που έκανες είναι... Έκανες ένα το έχεις, γι' αυτό σου λέω τώρα. Αυτό είναι βλάχικο. Σαμαρίνα επάνω. Σαμαρίνα αυτό κύριε Γιώργο. Απλά έχω Αποστολία. Θα σε φέρω μια μέρα που θα γίνεται. Και τώρα επειδή ας πούμε την άλλη Κυριακή να έρθω στο Λίβερο και να σε φέρω το στικάκι να δεις μερομηνία ή θα σου στείλω μέσω τηλεφώνου να πατήσεις YouTube για να δεις τι γίνεται μέσα. Όχι, να έρθετε εδώ και να φέρετε και την κουδούνα. Να τη βγάλω εγώ φωτογραφία, να την ανεβάσω, να δει ο Μπατμανίδης να ζηλέψει που μόνο την ακούει. Δεν το ξέρω τι έχουμε στο Λίβερο. Εγώ θα τη χτυπήσω κιόλας. Ναι, εντάξει, έχουμε και έναν με κόντρα. Γιατί ήρθε στη Μαρμίτα στο Ραπτόπουλο, στην τηλεόραση και μέσα από εδώ ήταν ο δικός μας, ο Αστραμάς. Ναι. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω Παοξής, Αριανός και τέτοιο Απόλλων Πόντο, 1-2 ΑΕΚΣΥ από την Καστοριά. Και μόλις πήρα τηλέφωνο το βράδυ ας πούμε, που ήταν στην τηλεόραση, παίρνω και ακούγεται και την άλλη μέρα με λένε ρε Φωτιάζη, δεν το περιμέναμε ότι θα έχεις και τις κουδούνες και αυτά, γιατί ο Πάτρος δεν λέει κουδούνα. Ο Κοζανίτης ποιος ήτανε? Όχι Κοζανίτης, από την Καστοριά. Είναι αξίες. Ναι, ναι. Ένας αξίες. Αυτός βγαίνει το πρωί, βγαίνει. Σας χαιρετώ. Γεια σου. Κουδούνα και την Κυριακή εδώ. Ναι, κουδούνα. Χαμός θα γίνει σήμερα.
Πάμε στον επόμενο φίλο. Τι ωραία. Συγκινήθηκα. Κουδούλα να το βγάλουμε ή Ιώνα, ρε. Αχ, δεν ξέρω. Μήπως το κουδούλα. Το σκεφτούμε. Ναι. Ναι, αλλά μην το φέρεις εδώ και πέρα. Είναι βλάχος. Την Κυριακή και δεν έρθεις. Όχι, και τον έχω στο κεφάλι μου τις κουδούνες. Είδες βλάχος, είδε πρώτος. Βλάχος, βλάχος, βλάχος. Είναι υποδιαπραγμάτευστο προσωνύμιο. Κουδούνας, ο κουδούνας. Άγριο, ε. Άγριο. Πάρε τη γραμμή. Ναι, πάω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Δημήτρης είμαι, ο Δημόπουλος. Εσείς έχετε κουδούνα, κυρία μου. Όχι. Ούτε κουδούνι. Χτυπήστε λίγο. Όχι, το κουδούνι. Κουδούνι δεν έχω. Ένα προσωνύμιο θέλω να μου βγάλει ο Γιώργος. Λοιπόν, Δημόπουλος έτσι... Δημήτρη. Γράφω εγώ βάση δεδομένων θα κάνω εδώ πέρα. Γιατί έτσι πως θα πάμε, ο Γιώργος δεν θα μιλάει, θα μιλάς μόνο εσύ. Μην του λέτε τέτοια, μην του λέτε. Έχεις τους πολλούς θαυμαστές. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, εκπλήσωμαι. Αλλά να σου πω, δεν είναι ούκα το πολλό το F, αλλά το... F το πολλό. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω πολλούς, θέλω καλούς. Ποιοτικούς. Οπότε εσείς μου φτάνετε και μου περισσεύετε. Το... Ε, και η γυναίκα μου είναι συντοπίτης άζου. Είμαστε παντού, κυρία. Θέλω να προσέχετε. Η Κοζάνη είναι μικρή, αλλά είναι παντού. Ο αρχαιολόγος. Ο Δημόπουλος. Ο αρχαιολόγος, λοιπόν. Δημόπουλος, ο αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος δεν έγινε ακόμα. Δεν έχει σημασία, εμείς επαυτίσαμε. Άμα αρχίσω να σκάβω μόνος μου τότε. Θα βρίσκετε, βρήκατε τίποτα και στη Βεργίνα, ρε παπάδες. Σταματήσατε. Βεβαίως. Το μνημείο. Τι βρήκατε. Ποιανού είναι το μνημείο. Εσύ είπα, θα σας φέρω. Α. Τα χαιρετίσματά μας στη σύζυγό σας που είναι συντοπίτησα. Να είσαι καλά, κόριτσι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου Δημητράκη. Λοιπόν, περίμενε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Περίμενε. Πες το ντε, γιατί. Προηγουμένως δεν είπα για σκορ. Θέλω να κάνω πρόβλεψη. Πάμε. Κάνε την, αλλά μην πεις καμιά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Την άλλη βδομάδα, την αυτή τη βδομάδα δεν παίζετε UEFA. Ναι. Ναι, αυτή τη βδομάδα. Ποιοι θα βγείτε. Χίστε στο UEFA ή με τον Ολυμπιακό. Όχι, στον Ολυμπιακό. Θα βγείτε χ. Έχουμε λοιπόν ένα άσο χ του Κυρκώστα και ένα χ του φίλου. Το χ υπερισχύει. Το χ και. Παίζει έντονα. Ούτε στον παπά, άμα το πάρει. Μια χαρά. Γράφω εγώ, να ξέρετε. Θα βγάλω μέχρι το τέλος εκπομπής. Εντάξει, που... πρόβλεψη του. Αρχαιολόγου. Του αρχαιολόγου. Αρχαιολόγος. Πάει τώρα το Δημήτρη. Έτσι με βγάλατε. Ναι, ναι. Έγινε, λοιπόν. Γεια σου, αρχαιολόγε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σας. Συγγνώμη, ξαναφύρω. Γελάω ακόμα με τον Γιώργο. Με τον κύριο Κουδουνά. Συγγνώμη, όπως το λέω. Τον Γιώργο γελάω πάρα πολύ. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Δεν παίζεται. Δηλαδή, τις είδες παπάδες. Τις είδες παπάδες να και στη Βεργίνα να σκάψουν. Συγγνώμη, παιδιά. Sorry. Εντάξει, δεν παίρνω στις εκπομπές σας, σας ακούω πάντα. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες εκπομπές. Όχι, γιατί και η αποστολή είναι πολύ συγκροτημένο άτομο, πολύ, πολύ όμορφο παιδί. Συγκροτημένο άτομο. Γενικότερα και οι απόψεις της, έτσι όπως μιλάει, είναι πολύ καλές. Αμάρα Γιώργος, εσύ δεν σου κάτι. Εσύ δεν παίζεις με τίποτα. Πραγματικά, δηλαδή είσαι... Ρε φίλε, είσαι ο κωμικός... Τι να πω, κρίμα που είσαι παοξής. Τι θα μπορούσα να είμαι άμα δεν ήμουν παοξής. Αλλές θα μην γινόταν να... Ναι ρε παιδί γιατί μου. Γιατί αν ήσουν ερακλειδέας δεν θα... Όχι με τίποτα, είσαι τρελός ρε. Αυτή είναι μύρλες ρε. Αυτή είναι παθαίνεις κατάθλιψη. Δηλαδή επειδή είσαι παοξής, ας πούμε... Ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτά μυαλά, ρε. Είναι άλλη ιστορία. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτοκρατορία ολόκληρη. Τι είπε ότι θα μπορούσατε να είστε, συγγνώμη, το κινητό μου έχει αρχίσει να χτυπάει. Χαιρετισμού στον Παύλο το Μεσιάρη, το φωτογράφο μας που μας ακούει. Μου λέει έπρεπε να είσαι κάτω γιατί με έβλεπε που πήγαινα στα εξωτερικά. Και μου λέει σε γούρι ρε, εσύ τώρα τι θα γίνει. Τι θα μπορούσε να είστε Ηρακλειδέας. Όχι, είπε ο Ιώνας, ο Κουδούνας. Ο Κουδούνας λέει μπορούσε να είσαι Ηρακλειδέας. Λέει είσαι τρελός, θα κόβω τις φλέβες μου. Άλλο, για λέγε ρε Κουδούνα. Άλλο, τι θα μπορούσα να ήμουν. Δεν είναι ο Κουδούνας, είναι ο φίλος μας ο Ράπελ, Ρόπελ, Ρίμπελ. Ο Ρόμελ. Ο Ρόμελ. Λάθος. Είμαι ο Ρόμελ.
Εντάξει, Αποστολή, δεν θέλω να επεκταστώ πιο πολύ. Εντάξει, γρήγορα θα τελειώσω, θα κλείσω τη γραμμή. Δεν χρειάζεται και πολλά. Απλά νομίζω ότι εσείς έτσι τα είπαμε. Μην τα ξανακάνουμε και γίνονται γλυφιτζούρια. Και θα νομίζω ότι σε χρηματίζω κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Τι κάνεις? Θα νομίζουν ότι σε πληρώνω κιόλας, ότι σε χρηματίζω. Όχι, παιδί μου, εντάξει, ο καθένας καταλαβαίνει πώς είσαι. Εύχομαι να μην σε βρω μπροστά μου, γιατί ξέρω ότι κάνεις και γυμναστική και τέτοια. Εντάξει, εγώ... Γιατί είσαι Ρόμελ, τι θα σου κάνω, πολύ ωραία... Όχι, το ξύλο το αντέχω, να ξέρεις. Έγινε, γεια σου Ρομελάκο, καλή αντάκη στις... Πού ήταν αυτή, στην Αίγυπτο ήταν, ε? Ο Ρόμελ, Αλεπού της Ερήμου. Αίγυπτο, 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 Έλα Λαμίν και τα λοιπά. Αλεπού. Αλεπού της Ερήμου, έτσι τον είχαν βγάλει, ήταν... Ο καλύτερος στρατηγός του Χίτλερ. Βέβαια. Τους πήρε φαλάκι και μετά οι Άγγλοι τον χτυπήσανε τις νεοπομπές που ερχόταν από πίσω για να τροφοδοτήσει και μείναν τα ταξιδιού στο δρόμο. Και πάμε στον επόμενο. Πάμε. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Γεια σας. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε μου. Ομιλείτε, παρακαλώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό μήνα. Και σε όλα. Και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Χριστός Ανέστη. Αποστολή και Γιώργο, είμαι ο Βασίλης. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Γεια σου, ρε Βασίλη Λεβέντη. Απλά Βασίλης. Ωραία, κλειδεύς. Τον κύριο Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο, τον είχα χαρακτηρίσει και τον χαρακτηρίζω ως Νέστορα των Ερζιανών. Τον κύριο... Τον αγαπημένο μας από την Κατερίνα. Μάλιστα. Πώς τον είχατε χαρακτηρίσει? Νέστορα τον Ερζιανό. Νέστορα τον Ερζιανό. Ο Νέστορας, για να καταλάβει και ο κόσμος και εσύ και... Ήταν ο μερικός βασιλέας της Πύλου. Της Πύλου. Κατά τον Τροϊκό Πόλεμο. Mm-hmm. Αυτός που συνένωσε πρώτα τους Έλληνες. Mm-hmm. Δις. Που έμπαινε... Μία όταν... Που έμπαινε στη μέση όταν μαλώνανε, που του συμβούλευε. Δις. Γιατί το διαλύσαν δύο φορές. Μία για την άπνοια και η άλλη γιατί θύμωσε Αχιλλέας, επειδή δεν του δώσαν την Ιφηγένεια, και κατόρθωσε να μονοήσουν όλοι οι Έλληνες και να ξεκινήσει η εκστρατεία από Συντρία. Την Βρυσίδα, όχι την Ιφηγένεια. Την Ιφηγένεια. Η Ιφηγένεια τι σχέση έχει? Μα την Ιφηγένεια του τάξανε, έτσι τη φέρανε για να την θυσιάσουνε. Την είπανε αυτήνα, τον Αχιλλέα δεν τον είχαν πει τίποτα. Και τον Αχιλλέα το ίδιο. Η Βρυσίδα ήταν στην απέναντι όχθη όταν του την πήρε ο Αγαμέμνον. Ήταν άλλη ιστορία εκείνη. Ξέρεις κάτι, έχεις ένα... Δεν θέλω να σε διορθώσω, αλλά... Τα πλοία που μείνανε ήταν τα πλοία του Αγαμέμνονα που με μία καταγίδα ξαναγύρισανε πίσω και δεν μπορούσαν να φύγουνε. Δεν είναι η αρχή της εκστρατείας. Μπας περιπτώσει. Πάμε λοιπόν, ο Νέστορας, ο κύριος Κώστας. Λοιπόν, γι' αυτό να μην τον... Ο Παπανέστορας. Γι' αυτό να μην τον πειράζετε. Τον πειράζουμε γιατί τον αγαπάμε και γιατί είναι παπάς. Το ξέρω που τον αγαπάζε. Λοιπόν, κατά δεύτερο λόγο που πήρα για... Επειδή εξεράγει με την Ιερά Εθνική Αγανάκτησή του που τον διακρίνει, θα ήταν προτιμότερα να πει την ιστορία απλά, ήρεμα, ούτως ώστε οι νεότεροι που δεν την γνωρίζουν να πληροφορηθούν από αυτόν, διότι γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή τα μελέτησα, αλλά και από βιωματικές πληροφορίες. Και όλα όσα γίνονται για το θέμα της παιδείας, που αναφέρθηκε και η Αποστολή και εσύ Γιώργο, mm-hmm. είναι διότι θέλουν να μας αφελεινίσουν. Επειδή πλέον είναι πολύ εύκολο κάποιος σήμερα με τα συστήματα τα ηλεκτρονικά σε όλα αυτά τα think tanks και administrations, από όπου βγαίνουν όλα αυτά τα σχέδια, να μελετήσουν τον Έλληνα. Ο Έλληνας είχε και έχει μέχρι και σήμερα, γιατί σε λίγο δεν θα το έχουμε, ένα όπλο που δεν το έχει κανένας, ένα εργαλείο. Την γλώσσα. Η επιφρασμένη κατάθεση του μυαλού του. Δεν συμβαίνει σε κανένα λαό. Διότι κανένας λαός δεν αποδέχεται το πνεύμα. Και γι' αυτό όλες οι επιστήμες στο τέλος έχουν τη λέξη λόγος.
από την κοινωνιολογία μέχρι την παθολογία, για να μην συνεχίσουμε. Θέλουν να μην υπάρχει ελληνική γλώσσα. Θέλουν η γνώση πλέον να είναι στα ιερατεία. Αυτοί που την κατέχουν για να ελέγχουν τον κόσμο. Έτσι ήταν και οι Σουμέροι, οι Ασσύριοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι με τους Αμάνους και τους Αταμάν, να έχουν αυτή τη γνώση. Και όχι ο πολίτης ως μονάδα αυτοφυή πνευματική. Και γι' αυτό γίνονται όλα τα πειράματα στην Ελλάδα με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και πώς μπορούμε εμείς να αντισταθούμε σε αυτό, κύριε Κωνσταντίνε? Δημήτρη. Βασίλης. Αχ, σας δώ συγγνώμη, ναι. Τόσα ονόματα σήμερα. Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε. Πειράζει. Πώς μπορούμε να αντισταθούμε? Φυσικά σε αυτό. Φυσικά και μπορούμε. Μπορούμε. Δεν υπάρχει σήμερα από το Άγκορα στη Σαλάσκα έως τη Γη του Πυρός πανεπιστημιακή μονάδα η οποία να μην έχει την αρχαία ελληνική πραγματεία. Όταν θέλει να ανατρέξει οποιοδήποτε επιστήμονας για να συνεχίσει μία έρευνά του ή διατριβή ή λογοτεχνική ή στο εργαστήριο, ανατρέχει στην αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι απλά οι βάσεις, είναι το άπαν των επιστημών. Και εμάς κατόρθωσαν με μία ψευτοφασαρία που έγινε στους φιλοσόφους μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα να φύγουν τα μαθηματικά από τη φιλοσοφία. Όλος ο κόσμος αποδέχεται τον Σωκράτη ως διδάσκαλο, το μέγα διδάσκαλο. Μιλάμε για τα ανθρώπινα, γιατί αργότερα ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός. Και η σχολή του από πάνω είχε μία πινακίδα. Ουδής αγιομέτρητος, ησίτο υπό της οικίας ημού. Διότι θα ενθυμίστε όσοι διατριβήσατε σε αυτό το θέμα, όταν διώξαν από τη Σάμο τον Πυθαγόρα, επειδή είδε και μέγα ευεργέτης του νησιού και αυτός και ο πατέρας του, δεν τον δώσαν τον κόνιο σαν τον Σωκράτη, γιατί για τα ίδια πράγματα τον κατηγορήσαν εκεί. Είμαστε γνωστοί οι Έλληνες εμείς ότι δεν γουστάρουμε ο ένας τον άλλον. Και φεύγοντας τους είπε να ενθυμίστε, λέει, εγώ φεύγω από το νησί. Αλλά μία ημέρα οι άνθρωποι θα μιλάνε με αριθμούς και θα συνεννοούνται με γράμματα. Και αυτό δεν γίνεται σήμερα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι είναι. Κύριε Βασίλη. Είστε παιδαγωγός, είστε καθηγητής, έτσι? Όχι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι επαγγέλλεστε, μπορείτε να μας πείτε? Στην προηγούμενη ζωή μου ήμουν μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Μάλιστα. Γιατί έχω προβλήματα οράσεως και τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ένας ανάξιος είναι άνθρωπός σας. Όχι. Μπορείτε να σκέπτεστε και να μιλάτε. Και αυτό ακριβώς. Η γνώμη μου είναι, γιατί μιλήσατε προηγούμενα για το Σωκράτη. Πιστεύω ότι ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και όλοι αυτοί οι οποίοι συνέχεια αναφέρουμε είναι από τους πιο μέτριους φιλοσόφους, ρήτορες ή μαθηματικούς. Διότι τα μεγάλα κεφάλια τα εξαφανίσανε και αφήσανε αυτούς που μπορούσε να τους καταλάβει ο κόσμος. Όχι, όχι. Ξέρεις τι συνέβη? Είναι θέμα ότι εμείς ως Έλληνες τότε γράφαμε σε δύο πράγματα. Επάνω σε κεράμους, σε μάρμαρα ή στις παργαμινές, επεξεργασμένα δέρματα ζώων. Οι παργαμινές σχεδόν όλοι εχάθησαν. Ό,τι δεν ήταν έπος... Εχάθησαν ή εκαταστράφησαν ή εκάησαν. Ωραία, αυτό είναι μύθος. Τι μύθος είναι? Είναι μύθος. Δεν καίγανε τα βιβλία. Η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια, η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της αρχαιότητας, που φημολογείται ότι ήττο της Αλεξανδρίας και ότι με την φωτιά εξαφανίστησαν τα γραπτά, είναι μύθος. Υπάρχουν σήμερα σε πολλά πανεπιστήμια, πάρα πολλά πανεπιστήμια, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Η Βασιλική Ακαδημία της Αγγλίας έχει μία από τις δύο επιστολές που έστειλε ο νεαρότατος Αλέξανδρος την ημέρα που εφωνεύθηκε ο Φίλιππος, στο Δαρείο. Κάτι που από τη δικιά μας λογοτεχνία είναι χαμένο. Και υπάρχει και η δεύτερη επιστολή που τον ειδοποιεί ότι θα έρθω, ότι έρχομαι, γιατί στην πρώτη είπε ότι θα έρθω. Που δίνει άλλη
οδηγεί αλλού την έρευνα για το πώς σκοτώθηκε ο Φίλιππος. Και δεύτερη υπάρχει ως σπάργαμα. Επειδή κάγεται σε πάπερο επάνω και είναι καμένος από τα χρόνια. Διότι ο άνθρακας έχει αυτό το μειονέκτημα. Ωραία. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ κύριε, ακούγεστε. Ο Δημήτρης είμαι. Ο προηγούμενος ήταν ο Βασίλης. Ναι, αλλά Δημήτρη. Ναι. Ο αρχαιολόγος. Ο αρχαιολόγος. Ναι. Έτσι, μπράβο, να αρχίσουμε σιγά σιγά να συνεννοούμαστε. Ναι. Βασίλης, ο Βασίλης. Προστονήμιο, ο φίλος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Ο αρχαιολόγος. Για την παρέμβαση. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης θα είπε πολύ καλά. Α. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Ενδιβούργου, την οποία την έχω επισκεφτεί, τόσα πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά θα προσθέσω, πέρα από την βιβλιοθήκη στο Ενδιβούργο, θα προσθέσω και τη βιβλιοθήκη που υπάρχει στο Άγιο Όρος. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Μόνο εκεί μπορείς να βρεις την αλήθεια. Όταν επί Βυζαντινού, αρχής του Βυζαντίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος που λένε οι χριστιανοί, ναι, κατέστρεψε όλα τα αρχαία κείμενα. Γι' αυτό είπα προηγούμενα, Δημήτριε, ότι αυτούς που μας αφήσανε να γνωρίσουμε είναι αυτοί που αυτοί διαλέξανε. Δηλαδή τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τα λοιπά, τον Αριστοτέλη. Τους light, ναι, τους πολύ light, τους άλλους που είχαν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία και τις επιστήμες, τους έχουν εξαφανίσει. Είπε ο κύριος Βασίλης προηγούμενα ότι δεν κάει και αυτή από τον Κέσσαρα η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Δεν κάει και εκ των υστέρων από τους Πέρσες που πήγαν, δυο φορές την κάψανε. Αλλά, όταν έγινε ο πόλεμος στην Ισπανία μεταξύ των Αράβων και το εκεί, το El Cid και τα λοιπά, αυτά που βλέπουμε. Μπράβο, ωραία. Πολύ ωραία το πας. Πάρα πολύ ωραία το πας. Οι Άραβες δεν είχαν αντιγράψει. Έτσι, από εκεί ό,τι σωθήκανε, γιατί όταν αυτοί πήγαν, περιμέναν τους Άραβες να είναι απολύτιστος λαός και όταν μπήκανε και είδαν τα αραβουργήματα και τους παπύρους και είδαν ότι είχαν Αριστοτέλη, Πλάτωνα και τα λοιπά και όλα αυτά τα οποία έχουν βρεθεί από τους Άραβες οι οποίοι τα είχαν αντιγράψει από τα ελληνικά και τα δίδασκαν στα παιδιά τους. Μπράβο. Ό,τι σωθήκανε από τους Άραβες. Οι δικοί σου τα κάψανε και τα γκρεμίζαν όλα. Μπράβο. Και αφήσανε... Και ένα παράδειγμα για να συμφωνήσω μαζί σου. Την Υπατία, την πρώτη γυναίκα φιλόσοφο, ποιος την εκτέλεσε? Εφωνεύθη με διαταγή της Πουλχερίας της αδερφής του Αρκάδιου Βυζαντινού Αυτοκράτου. Μπράβο. Γιατί την έφαγε? Μπράβο. Ε? Γιατί, μπράβο. Την έφαγε? Γιατί ήταν ένα αστέρι, επειδή, όπως επειδή εσύ. Επειδή ακολουθούσε την αρχαία ελληνική επιστήμη. Έτσι. Και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια όποιος είχε σχέση με αρχαία ελληνική επιστήμη ήταν ιδωλολάτρες. Το 400 μετά Χριστό γίνεται αυτό. Βεβαίως. Το 400 όταν την κόψανε δηλαδή την τεμαχίσανε με τα κοχύλια. Μίσος, με τα κοχύλια την κόψανε το αυτό. Ήτανε πανέμορφη, είχε βρει την κίνηση των πλανητών. Και ότι γίνει στρόκι. Και βάση του Ερατοσθένη. Βάση του Ερατοσθένη. Την είχε ερωτευτεί ένας Ρωμαίος, νομίζω εκεί και ο κυβερνήτης Ρωμαίος. Και γιατί δεν την έσωσε, δεν κατάλαβα. Δεν πρόλαβε. Μπήκε ο κόσμος μέσα και η καλόγερη. Δεν θέλω, θέλω να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε. Θέλω να σκεφτούμε ένα ωραίο κομμάτι για τα παιδιά που κατεβαίνουν στον Πειραιά να πάρουν το διπλό και μας ακούνε εδώ φανατικά και μας θέλουν μιλήματα. Έλα ρε, ακούνε τα παιδιά. Κλείνω τώρα. Κλείνω. Κλείνε, έφυγες. Yeah. Πάρε την άλλη γραμμή. Φίλε αρχαιολόγοι, θα ξαναμιλήσουμε. Σκεφτείτε ένα ωραίο τραγούδι να τους αφιερώσουμε. Ρε φίλε, πάρε τη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, Τσακάλια, καλησπέρα. Είμαστε γεια σου, ρε μεγάλε, Νικόλα. Ναι, ναι, χαρακτηριστικά. Να πω δύο κουβέντες. Εγώ δεν ξέρω τα γράμματα, αλλά ξέρω ένα. Μ' ακούτε, ναι. Γιατί έχω ένα μικρόφωνο, δουλεύει με πλατίνες. Γεια, λέγε. Μ' ακούτε. Ναι, 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 πολύ καθαρά. Λοιπόν, είναι ρε αλάνια μου, τυχαίο όλοι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες, φιλόσοφοι ιστορικοί, το μέλλον τους ήταν σε εξορίες και σε πουντρούμια κλεισμένοι. Είναι τυχαίο που μετά όταν η εποχή της Μουστανέλλας, όσοι να πούμε θέλαν την ελευθερία αυτής της χώρας,
κλειστήκανε σε φυλακές από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και άλλοι σκοτωθήκανε. Είναι τυχαίο στα χρόνια μου που το 1967 μετά όταν μάθαινα τον πατέρα μου ήρθαν κάποιοι γιατί να φτιάξουν νοσοκομεία και κλινικές εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Κάποιοι γιατροί μαζευτήκανε και τους κάνανε φωτιές τα αμάξια και τους πλακώσαν στο ξύλο. Είναι τυχαίο όποιος κάποιος άνθρωπος θέλει να κάνει ιδρύματα για παιδιά, πάνε και το βεβηλώνουν το σπίτι γιατί χάνουν τις μαρμούτες κάποιοι άλλοι. Ο Έλληνας δεν αγάπησε ποτέ τον Έλληνα από αρχαιοτάτο χρόνο. Είχαμε εξάρσεις, είχαμε λεβεντιές. Ο πατέρας μου ήταν το 1900 πολέμησε στην Αλβανία. Το τι γινόταν εκεί φιλαράκι ήταν άλλο πράγμα. Υπήρχε σε σπήρους του ελληνικού στρατού, αλλά γενικά ο Έλληνας δεν αγαπούσε τον Έλληνα. Εμείς φταίμε, οι διαπαιδαγώγοι στη δική μας, όταν βγαίνουμε από το σπίτι και το παίζουμε πανέμορφοι και υγιέστατοι, κάποια στιγμή πρέπει από τα σχολεία τα μωρά να τα πηγαίνουν σε δύο σημεία. Το ένα μέρος είναι στα νεκροταφεία, για να βλέπουμε ότι πού θα καταλήξουμε, δεν είμαστε ένα τίποτα. Και τ' άλλο να το πηγαίνουν φιλαράκι σε ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες. Γιατί αυτή η ομορφιά, η εξωσωματική που έχουμε, μας έχει φάει την κεφάλα εδώ και χρόνια. Κατάλαβες, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Δεν θέλουμε διαπαιδαγώγες σαν άνθρωπο. Όσοι προσπαθήσαν να κάνουν καλό ή τους βεβαιωλώσαν τα σπίτια, έδωσε με έναν γιατρό, σαν Ασάκης λεγόταν. Ο άνθρωπος έπαιρνε να πούμε τότε με τις ενέσεις που έδινε. Όταν η Καλαμαριά θύμιζε Λονδίνο 1821 με κίνησης κίτρινες λάμπες και δεν υπήρχε δημόσιος. Ερχόταν ο άνθρωπος με ένα βαλιτσάκι και πήγαινε σε φτωχές οικογένειες και έκανε να πούμε τα γιατροσόφια του. Κάποια στιγμή τους πάσαν τα πόδια σε ένα στρονό στον Καραμπουρνάκι. Κάποια άλλη γιατροί, κάποια Ελληνόπουλα καλά, γιατί τους έτρωγε τη μαρμίτα και τις μίζες. Η ζωή, η χώρα της μίζας. Αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας και δεν τον καταγγείλουμε γιατί άνοιξε ένα κομμάτι γωνία στο δέσπα, πώς θα λένε αυτά τα συστήματα, ή έβαλε ένα τέτοιο, θα έρει και προκοπηδάδι αυτή η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα που πέντε οικογένειες στην Αθήνα την κάνουν κουμάντο. 7 μεγαλοεπιχειρηματίες και έμποροι επηρεάζουν την Βουλή, βάζουν αυτές τις μαριονέτες, κάνουν κουμάντο οι Εβραίοι μια ζωή και εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε τίποτα. Ένα πάνω με 500 δισεκατομμύρια. Και όταν γύριζα εγώ τη μηχανή στη Σπάρτη και όταν είχαμε τα λεφτά τότε που δουλεύαμε οικοδομές, ντρεπόμουν να φτύσω σε δημόσιο δρόμο της Αθήνας, της Σπάρτης και της Πελοποννήσου. Δεν υπάρχει Ελλάδα. 7 γειτονιές υπάρχουν. Η Ελλάδα ξέρετε ποτέ θα υπάρξει. Και θα μας αγαπήσουν και αυτοί εκεί πάνω. Οι 7 γειτονιές του Κολονακίου, της Παιανίας και του Λιμανιού. Όταν γίνει κανένας πόλεμος με τους Τούρκους, τότε θα είμαστε όλοι αδέρφια και θα καλιαζόμαστε για την ελευθερία της πατρίδος. Όταν υπάρχει Ελλήνη, μας έχουν στο πέταμα, στο φτύσιμο και να μην πω και την άλλη κουβέντα. Αλλά φταίμε και εμείς, εδώ οι πολιτικοί, που δεν σηκώνει κανείς μπαεράκι και να φύγει από... κάνουμε τα γραφές μόνο να φύγουν από τις καρέκλες της Ψάδινες για να πάνε σε δερμάτινες της Αθήνας. Μας προδίδουν και για τα μακεδονικά και για όλα. Αν υπήρχε αυτό το ζήτημα στην Ακρόπολη και κάποιος εκεί Αλβανός ή Τούρκος ήθελε την Ακρόπολη να την ονομάσει, η ονομασία Πεζεστέ του ΛΑΠ, τι θα κάνω, θα υπογράφω τη συμφωνία. Εδώ στην Μακεδονία γιατί όλοι πρόσχαροι και υπογράφουν τα πάντα. Γιατί αυτοί οι 300 βάσει εμπορίου και βάσει χρηματιστηρίου και βάσει όλων που κάνουν κουμάντο αυτοί οι Εβραίοι δεν γουστάρουν. Δεν γουστάρουν. Θέλουν να σε έχουν συνέχεια όμοιρο. Και σε λέω, φταίμε εμείς εδώ στα Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει ένα τρελό να σηκώσει μπαεράκι. Και επειδή είναι τα λεφτά πολλά άρη, δυστυχώς το τρίπημα θα πέφτει μέχρι να ψοφήσουμε. Μόνη ελπίδα είναι να αγαπήσει ο διπλανός ο διπλανό. Και να μην το κάνει καταγγελία. Άμα κάνει ένα φέρετο λίγο από το σπίτι του στο δουμέρος του. Ή βάλει μια βρύση να πούμε ή κάνει μια τρύπα. Γιατί έχουμε την κακία. Εδώ ρε εσύ παίρνεις παπούτσια και το μαθαίνουν στην Τούμπα. Πώς γίνεται αυτό ρε Γιώργο, μπορεί να μου απαντήσεις. Φίλε Νίκο, πραγματικά με έχεις αφήσει άφωνο. Δεν περίμενα. Εντάξει. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο οργισμένος τρελάκιας παοξής κρύβει τέτοια κουλτούρα, έχει τέτοια παιδεία και μπορεί δεν να μιλήσει με αυτό. Γιώργα ρε μου δεν είναι θέμα παιδείας. Είναι τα βίωσα από μικρό παιδί εδώ, στα προσφυγικά. Τα βίωσα, τα έζησα. Ανθρώποι που θέλαν να κάνουν καλό τους φάγανε. Τους ρημάξαν αυτοί οι μεγάλοι φαρμακοβιομηχανίες που έχουν τα συμφέροντα. Που φέρουν αυτά τα φάρμακα για να πεθύνουν τον κουσμάκι. Κατάλαβες, όλοι οι φαρμακοβιομηχανές, όλοι αυτοί οι στη Βουλή δεν έχουν κανονικά ονόματα. Επίθετα, όλοι έχουν άλλα ονόματα. Κατάλαβες,
Δεν είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα παιδείας. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα με τη λάσπη. Θυμάμαι τότε στα μικρασιά της που με βγάζαμε τα παπούτσια για να πάμε επίσκεψη για να μην λερώσουμε τα παπούτσια. Γεια σου Γιώργα ρε. Γεια χαρά. Θέλω σε ένα περαστικό με ένα παπί. Λοιπόν, κατάλαβες, το θέμα είναι, όταν εγώ ξαναφτιάξω σε ένα σπίτι μου μια, ας πούμε θέλω να σπάσω το τοίχο στην κουζίνα, έτσι για να κάνω προεπέκταση στο ασανσέρ, εντάξει, που έχω και δικαίωμα, μην με καταγγείλεις ρε φίλε Γιάννη, δεν σε κάνα τίποτα αδερφέ. Εγώ όταν έβαλε πεταλουλούδια στον κήπο ή άνοιξες λίγο παραπάνω την προέκτασή σου, δεν σε καταγγείλα εγώ. Πρέπει να αγαπήσουμε ένας τον άλλο να σταματήσουν τις καταγγελίες. Να σταματήσουμε τις καταγγελίες μεταξύ μας. Να βγούμε παλιά όπως παλιά. Να έρθει σπίτι μου να σε κεράσω. Να έρθω σπίτι σου να σε κεράσω. Να περάσουμε αυτή τη διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας. Κατάλαβες. Και τότε ίσως υπάρχει αυτή η ελπίδα στον χώρο. Τι θα το κάνω εγώ άμα γίνει πόλεμος. Τότε είμαστε Έλληνες. Εκαιρώνεις τι είμαστε. Τα πετάματα. Και να μην ψηφίσω εγώ κανένας. Εγώ ξέρω τι παρακαλώ. Όλοι αυτοί 300 πάνε να δουλέψουν καλά. Με συνάδελφο τίποτα βουλγαριζατέρ. Να χάσουν έδρες. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι στημένα όλα από κάτω, από εκεί. Πέντε άτομα κάνουν στην Αμερική κουμάντο, περνάνε προϋπολογισμούς, περνάνε κρίσεις τεχνικές. Όλα μέσα κάτω το κομπιούτερ, μέσα στην έρημο και στην άσα, περνάνε προϋπολογισμούς. Και αυτές όλες οι κυβερνήσεις που είναι στην Ευρωτέτοιο, όλοι είναι μαριονοτάκια. Εμείς είμαστε ένα καλό φιλέτο και ξέρεις που ποντάρουν, θα σου πω μια τελευταία λέξη, ποντάρουν στο μίσος μεταξύ μας. Το μίσος μεταξύ μας, αυτό τους δίνει τροφή και κάνουν τις μαγκές και αυτή η Γερμανίδα τσιπλιάρα. Και ο άλλος να πούμε ασφουρλιάρες εκεί, πώς τους λένε αυτούς δεν ξυμνάγουν κιόλας. Αυτοί να πούμε που είναι οι ταμπατζίδες που έχουμε τον πόλεμο αυτοί. Αυτοί ποντάρουν το μίσος μεταξύ μας. Το μίσος μεταξύ μας τους δίνει τροφή αυτούς. Αν αγαπηθούμε θα πάσει στο διάλογο όλοι τους. Τα ψωφί με του κερατά. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου. Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη Ασκοτζόχη. Καλησπέρα σας. Ασκοτζόχη ρε. Απόστολος Κατζόχη. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως. Έλα, γεια σου ρε Γιώργο, Αλέξανδρος ο Μίτσκου είμαι. Σε πήρα τηλέφωνο το πρωί για να... Ναι, το ξέρω, το βρήκα. Καλά, εκείνη την ώρα εντάξει, κοιμόμουν. Τι να κάνω, φίλε. Εγώ σε ήθελα λοιπόν, σήμερα που κάναμε ο την φίλος σε πήρα τηλέφωνο και για σένα βέβαια, αλλά πολύ ωραίος, πολύ σοφός. Αυτός ο συνακροατής που μίλησε τώρα, πριν από λίγο. Ναι. Μάλιστα. Γιατί αυτά που λέει είναι πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της Ομόνοιας. Και γι' αυτό, επειδή άκουσα την εκπομπή σας, έχει να κάνει με το ξεπούλημα. Και το ξεπούλημα ξεκινάει και μέσα από τον ίδιο το λαό, αλλά και από αυτούς που είναι επικεφαλής. Και αυτό που έλεγε και ο κύριος Κώστας, εντάξει δεν είναι θέμα αν είναι κάποιος αριστερός ή δεξιός. Το θέμα είναι κατά πόσο αγαπάει το λαό του, σέβεται την παράδοση και την ιστορία του και ακολουθεί μια πατριωτική πολιτική. Τώρα, άμα είναι δεξιός ή είναι αριστερός, είναι μαριονέτα των Αμερικανών, είναι ένα και το αυτό. Η ιστορία με τον Σκοπιανό ξεκινάει ήδη από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επαρχία εκεί λεγόταν Βαρντάρσκα, ακόμη και στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, πριν το 1945. Οι Αμερικανοί ζήτησαν από τον Τίτο, ο οποίος ήταν Κροάτης και είχε καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς, είχε κάνει εκεί μια γέφυρα με τη Σοβιετική πλευρά, να το ονομάσουν έτσι προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα σχέδια που προωθούν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη χωάνη πληθυσμών χωρίς εθνικά πλαίσια, αυτός είναι ο στόχος των Αμερικανών βέβαια, προκειμένου αυτοί να φτιάξουν μια ωραία βάση απέναντι στη Ρωσία. Είτε είναι Σοβιετική η Ρωσία είτε φιλελεύθερη, για αυτούς είναι ένα και το αυτό, είναι ανταγωνιστής. Και η Σερβία είναι ο σύμμαχος των Ρώσων εδώ κάτω. Είναι σαφώς πιο καθαροί από εμάς, γι' αυτό έχουν και πιο σοβαρές. Ναι, έπεσε η γραμμή. Έχουμε άλλες δύο γραμμές, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακροαματικότητα και τη συμμετοχή. Πρέπει να βάλουμε και ένα τραγουδάκι που συνοδεύει τους φίλους. Πριν βάλουμε οτιδήποτε, ξεκίνησε ωραία ημέρα. Ένα και να καίει. Και τι είναι αυτό που καίει, θα μάθουμε λίγο πριν κλείσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ορίστε, ακούγεστε. Ορίστε ο επόμενος. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Είμαστε πολύ καλά. Ωραία. Γιώργος από Ολλανδία είμαι, ρε. Γεια σου, Γιώργαρα. Λοιπόν, θα σου κάνω, εγώ ξέρω ότι είμαι αυστηρός κριτής. Είσαι. Έτσι, δεν είμαι. Πάλι ντεφορμέ είστε σήμερα, Γιώργο. Γιατί, πουλάκι μου.
Είστε ντεφορμέ. Ρε παιδιά, έχουμε Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ μπροστά. Εγώ το σκέφτηκα. Και βγαίνω και αλλά... ακούω για αρχαίες Ελλάδες. Το ένα, το έτσι, άλλο. Έλεος, ρε παιδιά, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Έρχονται διακοπές πρωταθλημάτων. Έρχονται γιορτές. Υπάρχει άπλετος χρόνος σε κενά διαστήματα να κάνετε συζητήσεις περί ανέμων και υδάτων. Είναι τώρα σήμερα μέρα. Ναι, δηλαδή ανοίγω εγώ το ραδιόφωνο. Να ακούσω 2-3 έτσι να γίνει μια ίντρικα, να ακουστεί κανένα ναι, προβληματικό. Δεν μας πήρατε νωρίτερα για να το δημιουργήσετε. Οι ακροατές μας εμάς συμμετέχουν στην εκπομπή μας. Μα το κάνουν επίτηδες. Επίτηδες συγκεκριμένοι το κάνουν επίτηδες για να αλλάζουν την ατζέντα. Έχει ξενερώσει όλος ο κόσμος, γι' αυτό δεν παίρνουν τηλέφωνα. Δηλαδή να σας πω πώς πάει η ψυχολογία. Όταν οι πρώτοι δύο... Όταν οι πρώτοι 2-3 βγαίνουν και μιλάνε περί ανέμων, και δεν λέω ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά που λένε, αλλά δεν είναι η ώρα. Περί ανέμων και υδάτων. Ο άλλος που είναι έτοιμος να πάρει να πει κάτι αλλάζει σταθμό. Και βγαίνουν οι υπόλοιποι μετά και λένε τα δικά τους. Είναι σήμερα μέρα τώρα για τέτοια πράγματα. Πέρασε. Δηλαδή βάζω εγώ τώρα να ακούσω, ας πούμε, να ακούσω κανένα προγνωστικό, να ακούσω καμιά σύνθεση, να ακούσω πώς το βλέπουν το πράγμα, να ακούσω... Και σύνθεση ακούω τώρα για αρχαίους Έλληνες και αυτά. Δηλαδή έλεος δηλαδή. Έφυγες, τέρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή και τέλος η επόμενη γραμμή. Βγάζεις έναν Νίκο από τα Γιαννιτσά. Προλαβαίνουμε. Βγάλε μου έναν Νίκο από τα Γιαννιτσά. Βάλε και το τραγούδι της Αποστολίας να συνοδεύσει τον κόσμο. Βρες και ένα θέμα εκεί πέρα να βρούμε κλείσουμε. Τον Νίκο ένα μισό λεπτάκι. Πάρτο Αποστολίτσα μέχρι να βρούμε τον Νίκο. Κάθε άλλο αποτέλεσμα πριν τη νίκη του ΠΑΟΚ του Ρέντι θα ήταν άδικο. Έκανε τη δουλειά της η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία. Ακούς Ολλανδέ. Έστω και στο φινάλε όμως οι ποδοσφαιριστές του Πάμπλο απέμειναν. Απένιμαν, με συγχωρείτε, δικαιοσύνη και έφτασαν σε ένα παλικαρίσιο διπλό εις βάρος του Ολυμπιακού. Ορίστε. Έχοντας 18 τελικές προσπάθειες, οι 11 από αυτές στην εστία, οι ασπρόμαυροι περιόρισαν σε ρόλο κομπάρσου τον Ολυμπιακό, αλλά στερούνταν αποτελεσματικότητας και τύχη στην τελική προσπάθεια. Ωστόσο, το 0-0 δεν ήταν το τελικό αποτέλεσμα και γι' αυτό φρόντισε ο Μιχαηλίδης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Όταν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Πειραιωτών, ύστερα από σέντρα του Χατζησταυρού. Με αυτή την νίκη, λοιπόν, οι πρωταθλητές Ελλάδας διατήρησαν το απόλυτο και παρέμειναν στην κορυφή με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες, υποχρεώνοντας παράλληλα τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή του απόλυτη βαθμών. Και έτσι ελπίζουμε να πάει η σημερινή μέρα για τη μεγάλη ομάδα. Έχουμε Νίκο. Έχουμε Νίκο. Θα μας Νίκο, δώσει τα λίγο χαμήλωσέ μας μόνο το είστε. Ο ήλιος μας, ναι, αφιερωμένο το κομμάτι στα παιδιά που κατέβηκαν στην Αθήνα. Να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και φυσικά να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην πόλη. Αθήνα, και ο Νίκος στην Αθήνα, φυσικά πρώτα και πάνω από όλους είναι ο Νίκος. Γιατί είναι ο φίλος μας, είναι ο άνθρωπος εδώ που φροντίζει να μας ενημερώνει για πολλά που δεν ξέρουμε σχετικά με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να τοποθετείτε στοιχειοθετημένα για όλα αυτά που απασχολούν και τους ακροατές που δεν τηλεφωνούν για να πούν τη δική τους άποψη. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Έτσι. Όπως και να έχει, είναι το ο άνθρωπος. Γουρούνι αυτό από την Ολλανδία. Μας έβαλε ο χέρι. Ναι. Πάρε νωρίτερα, ρε φίλε. Πάρε τι, τι ώρα είναι στην Ολλανδία, δηλαδή. Πες μου ότι τώρα ξύπνησες και πήρες να μας κάνεις και μανούρα. Ναι. Κάνα δύο ώρες πριν. Μια χαρά, η ώρα 12. Άμα ξύπναγες από τις 9 θα μας έπαιρνες στις 11. Ο Κοπρίτης. Νίκο μου. Ο Κοπρίτης ξύπνησε και μας βάλει χέρι. Κατάλαβες, καλησπέρα Νίκο. Σας, τι κάνετε. Αντί να μας πάρει στην αρχή και να βάλει να δώσει ρυθμό. Σε ρυθμό την ομάδα, πήρε στο τέλος και λέει μιλάτε για το δημοψήφισμα για αρχαία Ελλάδα. Δεν είχα άποψη. Δεν έχω άποψη γιατί μιλάτε, γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την εκπομπή. Νίκο, μου έχεις άποψη. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα την ξεκίνησα να την ακούμε κάτι φιλαράκια εδώ πέρα. Στην Τραπετσόνα που ήμασταν, περάσαμε από το Ρέντι μία βόλτα. Τι γίνεται, να δούμε τα μωρά μας εκεί. Καταρχήν πρώτα απ' όλα έχεις χαιρετίσματα από όλα τα γαβράκια εδώ πέρα, τα φιλαράκια, τα κάτω στη Δραπετσόνα. Χτυπήσαμε μια κακαβιά πρωί-πρωί, μας την έφερε ο κύριος Μιχάλης. Μπράβο το εξαιρετικό, Μιχάλη. Εξαιρετικό πιάτο. Εντοπίζω ένα πρόβλημα εδώ πέρα με τους γαβρούς. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω το φόβο στα μάτια τους. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα θα μου πεις βέβαια αυτή είναι και η αντιπολίτευση του Μαρινάκη, αλλά το φοβούνται τον ΠΑΟΚ σήμερα. Το φοβούνται και πάρα πολύ μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ ελπίζω η ομάδα να αποβάλει το άγχος της,
να έχει μια ψυχολογία αλφα. Θα πάμε σε λίγο να τους δούμε και από εκεί από το ξενοδοχείο. Νίκο, πιστεύεις ότι είναι αγχωμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού? Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει άγχος στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα από ο ΠΑΟΚ μόνο να κερδίσει έχει. Το κλίμα που βλέπω εδώ πέρα στις γειτονίες που έχω περάσει, γιατί έχω περάσει από αρκετά στέγια Ολυμπιακών, φοβούνται το ΜΑΤΣ, φοβούνται τον ΠΑΟΚ. Οι περισσότεροι βέβαια το ρίχνουν στην ομάδα τους, ότι δεν έχει ενισχυθεί, ότι δεν έχει δέσει, ότι είναι προβληματική κτλ. Και ποντάρουν στο τραμπούκο λίγο, είναι η αλήθεια εδώ, ότι η ομάδα θα τραμπουκιστεί πιστεύω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει το μέταλλο, έχει τους ποδοσφαιριστές. Άσε με λίγο να το αμφισβητήσω αυτή τη στιγμή. Αυτό διάβαζα τη συνέντευξη του Πόντους Βέρμπλουμ. Πολύ χλιαρός. Λέει ο Σουηδός χαφτουδικεφάλου στη Real News μίλησε και τόνισε ότι ο αγώνας με τον Ολυμπιακό είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, ένα ντέρμπι για εμάς. Ωστόσο και αυτό. Περίμενε. Είναι όπως και τα υπόλοιπα. Περίμενε να ακούσουμε. Ναι. Κάτσε λίγο να ακούσουμε το ίδιο. Να τελειώσει η αποστολή. Περίμενε. Είναι παιχνίδι. Ωστόσο και αυτό, όπως τα υπόλοιπα, δίνει μόνο 3 βαθμούς. Εμείς κοιτάμε μόνο το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πάρουμε τη νίκη. Είναι ένας μεγάλος αγώνας, λέει, από τη μία για τον ΠΑΟ και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί και να παλέψουμε για να κερδίσουμε. Ναι, Βέρμπλουμ. Είχαμε μέχρι τώρα ένα δύσκολο πρόγραμμα, άρχισαν οι δικαιολογίες. Με πολλά και δύσκολα παιχνίδια, όμως είμαστε επαγγελματίες και δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι σε έναν αγώνα. Ρε Κοπρίτη, άμα ήσουν επαγγελματίας, θα ήσουν εδώ από τον Ιούνιο. Ο τίτλος δεν πρόκειται να κρυθεί σε ένα μόνο αγώνα, λέει, αλλά σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Ο Βέρμπλουμ τα είπα αυτά. Άντε παίζουμε εσύ τώρα. Είναι αυτές δηλώσεις που να πει. Θα είναι στην αποστολή ο Βέρμπλουμ. Άσε μας δεν βγαίνει. Και ακόμα Νίκο. Άσε μας τώρα εδώ. Τι λένε οι πηγές σου. Το κεφάλι του πάλι ο Μαουρίτσιο θα το σπάσει. Ο Κάνιε θα το σπάσει. Ο Βαρέλα θα το σπάσει. Ήδη και ήδη θα το σπάσει. Άσε μας δεν βγαίνει. Για πες μας για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με συγχύζει τώρα. Έχει δίκιο απόλυτο ο Νίκος στου Βέρμπλουμ αυτά τα οποία είπε. Το μόνο που συμφωνώ είναι ότι 3 βαθμούς είναι ο αγώνας με τον Ολυμπιακό, 3 είναι και με τον Λεβαδιακό. Οπότε εκτός έδρας κέρδισε τον Λεβαδιακό και από εκεί ό,τι πάρεις κέρδος είναι. Έχεις και τον αγώνα της Τούμπας. Το κακό με τον ΠΑΟΚ. Όταν θέλεις να είσαι πρωταθλητής και όταν θέλεις να κρατήσεις τους οπαδούς σου ζεστά, δεν λες ότι είναι 3 βαθμοί, φίλε. Πας μέσα στο Καραϊσκάκι να τους κερδίσεις. Γιατί ο πρωταθλητής πρέπει να πει σαν πρωταθλητής. Όσες φορές όταν πήγαινες για κάτι πήρες αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης, πήρες και το πρωτάθλημα. Όλοι, κοιτάξτε να δεις. Θα σου πω κάτι το οποίο συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά. Ο Ολυμπιακός όταν ερχόταν στην Τούμπα και κέρδιζε είτε έχανε ανάλογα, ερχόταν σαν Ολυμπιακός. Σαν πρωταθλητής. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, φίλε Γιώργο. Δεν έχει 3 βαθμούς με τον Ολυμπιακό ή 3 βαθμούς με τον Λεβαδιακό και με τον Προς το παρόν πάρε... Θα πάρε τον Ολυμπιακό. Πάρε Βέρμπλουμ στην αποστολή προς το παρόν και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Φίλος, γιατί έκανε τη δουλειά σου, Νίκο? Έχουν αρχίσει να κάνουν τη δουλειά σου, να ξέρεις. Μου στείλε κατευθείαν. Ρέι, Πασχαλάκης, Μάτος, Βιερίνια, Τόσκα, Βαρέλα, Κρέσπο, Σάκοφ, Βέρμπλουμ. Την αποστολή, τον έχει. Μαουρίτσιο, Κάνιας, Μπίσεσβαρ, Πέλκας, Ζαμπά, Λιμνιός, Πριγιοβίτς, Καρέλης, Αγκόμπ. Λοιπόν, αυτός είναι που υπογράφει, Αγκόμπ. Νίκο, πες μας τι γνώμη έχεις, γιατί τελείωσε η εκπομπή. Τι πιστεύεις ή τι πληροφορίες έχεις για την 11η του ΠΑΟΚ? Η ενδικάδα της ομάδας, έτσι πως την είδα και εγώ μέσα από τις προσπονήσεις, θα είναι ο Πασχαλάκης, ο Μάτος, ο Βιερίνια, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο. Περίμενε ρε να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είπες, τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης. Ωραία. Ναι. Δεξιά έχουμε Μάτος, έτσι. Μάτος. Αριστερά. Απ' την άλλη την πάντα θα είναι ο Βιερίνια. Βιερίνια. Και τα δύο center back. Με... Τα δύο center back θα είναι ο Κρέσπο και ο Βαρέλα. Πατέρη αξία για φέτος. Ο Κρέσπο ειδικά νομίζω από τους 8, εάν είναι να κρατήσεις έναν από τους 8 που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους φέτος, και θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση σε μια άλλη εκπομπή, εάν θα κρατούσα έναν θα κρατούσα τον Κρέσπο, διότι αυτό το παιδί μπορεί να μην είναι παίκτης του 9 και του 10, αλλά το 7 το οποίο έχει το έχει δώσει με όλη του την ψυχή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάμε στα χαφ, Νίκο. Τα τρία χαφ. Στα χαφ μας...
Καταρχήν θα παίξει με δύο χαφ μπροστά από, από την αμυντική διάταξη, όπως παίζει πάντα, με Μαωρίτζιο και Κάνιας. Και Κάνιας. Στάνταρ 100%. Από εκεί και πέρα μπροστά τους θα είναι σαν τρίτο χαφ θα έρχεται ο Πέλκας. Πέλκας. Από τη μια μπάντα προβλέπω ότι θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ αριστερά. Και από, λοιπόν, την άλλη, και από την άλλη μπάντα θα παίξει ο Λιμνιός. Λιμνιός, όχι και, ναι. Όχι, όχι. Και μπροστά πιστεύω ότι θα παίξει ο Πρίγιο. Ναι. Μήπως στη θέση νομίζω ότι αυτή θα είναι η ενδεκάδα. Μήπως στη θέση του Πέλκα έπρεπε να βάλει το Βέρμπλουμ. Λέω. Τι λες, έχεις τραβηθεί. Όχι. Έχεις χάσει. Είπα μια κουβέντα, ρε φίλε. Μη ρε φίλε τα λες αυτά τώρα. Είπα, είμαστε και σε έδαφο, και σε έδαφο γάβρο να πούμε εδώ πέρα θα μας πάνε. Είπα μια κουβέντα. Τα λες έτσι απότομο. Όχι. Έτσι είναι μια κουβέντα. Καλά Νίκο μου, καλά. Εδώ θα είμαστε και θέλω Σάββατο. Μη λέμε πολλά. Θα δούμε σήμερα, θα δούμε για τους ποδοσφαιρόφιλους, πάντως έχω να πω το εξής, ότι θα δούμε σήμερα κάτι από τον Λουτσέσκου, όπου αν θα βγει, δεν θα πω περισσότερα πράγματα, θα το κρατήσω για μια άλλη εκδρομή που θα πάμε μαζί. Παρατηρήστε σήμερα στον ΠΑΟΚ ένα καινούριο που θα δοκιμάσει ο Ρουμάνος, ένα καινούριο σύστημα το οποίο ίσως πέρα από τους Ολυμπιακούς εκπλήξει και εμάς τους ΠΑΟΞίδες που είμαστε δύσπιστοι απέναντι. Το θέλουμε, λοιπόν, σε μήνυμα. Να είστε καλά, θα τα πούμε, οκ. 3-5-2, έχει αρχίσει να μας κρατάει μυστικά. Όχι. Απλώς από μέσα θα υπάρχουν κάποιοι μυστικοί ρόλοι σε κάποιους ποδοσφαιριστές μας, οι οποίοι θα κάνουν και τη διαφορά, πιστεύω. Αν πιάσει αυτό το σύστημα, πιστεύω, παιδιά, ότι η νίκη θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Θα τραβήξει τον Μπέλκα αριστερά και θα βάλει τον Μπίσεσβαρ. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα πράγματα από το τηλέφωνο. Θα το βράδυ, ρε παπά. Θα δούμε, γιατί είμαι και προληπτικός, αφού το ξέρεις. Α, ναι, 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 σωστό, σωστό. Λέω ποτέ εγώ αποτέλεσμα, σωστό, ή κάτι τέτοιο. Όχι! Είμαι... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τραγουδάτε δυνατά, να σας ακούμε από μέσα σας. Να. Γιατί σας θέλουμε καλά πίσω. Άμα βάλετε κανένα γκολ, μην, επειδή είσαι με φίλους εκεί πέρα, πεις, θα φωνάξω γκολ, θα με προστατέψουν. Είμαι με φίλους γαύρους παιδιά, σιδεροπυρηνικούς. Οι περισσότεροι είναι λιμανίσχοι, καθαρά λιμανίσχοι. Λοιπόν, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είμαι προστατευόμενος τους. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, όταν κατεβήκαμε κάτω στην, αν θυμάσαι, το 5-3, στο 5-3, το τελικό. Ναι, το 4. Το 4-2. 4-2, ναι, 4-2. Όσοι δεν πήγανε στο αυτό ή όσοι ήταν εκεί, ήταν μια φωτοβολίδα η οποία πέρασε πάνω από κάποια κεφάλια και χτύπησε από πίσω σε ένα... σε ένα δοκάρι που κρατούσε την κερκίδα. Σε εμάς το ρίξανε, 4 άτομα ήμασταν. Και κάτι φίλοι Ολυμπιακοί, γιατί βάζουμε το πρώτο γκολ, φωνάζουμε γκολ, δεν μιλήσανε. Βάζουμε το δεύτερο, φωνάζουμε γκολ, στο τρίτο. Και εσείς μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, θα την τρώγατε την τρίτη. Τελικό ήμασταν και ήμασταν στα αριθμημένα εκεί, στα επίσημα. Δεν έχει ούτε αριθμημένο τον αριθμητά. Δεν έρχονται καμιά εικοσαριά, φίλε. Φεύγει πρώτα η φωτοβολίδα, περνάει από πάνω μας, χτυπάει στο δοκάρι που κρατάει, πώς το λένε το, αυτό, και εξωστρακίζεται. Και έρχομαι και σηκώ. Όχι, ρε, το δίχτυ, ρε. Στο σκέπαστρο είμαστε. Το δοκάρι που κρατάει το σκέπαστρο. Το δοκάρι, την κολόνα. Την κολόνα που κρατάει το σκέπαστρο. Χτυπάει εκεί και εξωστρακίζεται. Και μπροστά ήταν κάτι φίλοι Ολυμπιακοί. Ας πούμε, μη σας νοιάζει, παιδιά, εδώ είμαστε. Και έρχονται καμιά εικοσαριά και που σηκώνονται. Όσο ρε δική μου, γράτε, σου λένε δική σας παλιό. Τρίαγκο φωνάζουν, λέει, κολοβούλα. Πρόσεξε, μην το πάθεις, να είσαι καλά, έφυγε ο Νίκος. Να πούμε ότι ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, από τα σπλάχνα μας, από το σηκώτη μας, από τα πνευμόνια μας. Όλους εσάς που συμμετέχετε στη ζωντανή αυτή εκπομπή. Μια εκπομπή που από ό,τι μας λένε, εμείς δεν ασχολούμεθα με τις σφιγγομετρήσεις. Είναι η πρώτη εκπομπή του Σαββατοκύριακου σε ακροαματικότητα, αλλά και σε κουλτούρα και σε ποιότητα. Έχουμε και ποσότητα και ποιότητα, το παντρέψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εσείς κατευθύνετε την εκπομπή. Και τι να σας κάνω, ρε φίλε, από την Ολλανδία Κοπρίτη που ξύπνησες στις 2 η ώρα και πας να βάλεις
Επιφυλασσόμεθα για όλους αυτούς που σήμερα τα ήθελαν αλλιώς. Ναι. Ότι την ερχόμενη εβδομάδα όλα καλά να πάνε. Θα τα δώσουμε από νωρίς. Κάνε λόγο στον ρυθμό θα που κάνουμε με θα μας δώσει ο κόσμος. Εντάξει, θα το απογειώσουμε την επόμενη. Ναι. Πήγαμε σήμερα, λαγοκοιμόμασταν, δεν ξεσηκώσαμε πολύ και τον κόσμο. Και ζουλάτος περνάς από την Ολλανδία. Ήταν δεν σύστημα περνάς. Φίλε από την Ολλανδία. Α, μπράβο, Βλαχολάνδε. Πού να καταλάβετε εσείς χωριάτη. Εκεί. Χωριάτη, μετανάστη. Ανισόρροπε. Κάνε την κορόιδα ρε με τον Ολυμπιακό παίζεις. Πάνε εκεί και τρύπα τους πριν τον πάρουν χαμπάρι. Και μετά λέει ναι, μια εβδομάδα, δυόμιση σας πω. Πες ότι γουστάρει. Ναι. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και μην ξεχνάτε. Να μην, και όχι μόνο να μην το ξεχνάτε, να το εύχεστε. Να έχετε την υγεία σας. Αν έχετε την υγεία σας, μπορείτε να βρείτε εργασία. Και όταν μπορείτε να βρείτε εργασία, μπορείτε να βγάλετε χρήματα. Ναι, γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια, λέει. Ναι. Οπότε, έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα... Τότε, κυρίες και κύριοι, ο έρωτας. Ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Ναι! Γεια σας. Γεια σας.